Το θέμα αυτού του πάνελ είναι θεσμική ακεραιότητα και δικαιοσύνη. Μιλώντας το πρωί με τον κύριο Κωστή σε ένα σύντομο διάλογο στο ραδιόφωνο, σκεφτόμουν ότι η μεταπολίτευση ξεκίνησε πριν 50 χρόνια, η τόση της δικτατορία, η, ε, η δημοκρατία ξεκίνησε με μια μεγάλη, αλλά σχετικά απλή θεσμική φιλοδοξία. Το θέμα ήταν να εγκατασταθεί μια δημοκρατία η οποία να έχει απαλλαγή από τα κουσούρια της προηγούμενης εποχής, αυτή που ο Ηλίας Νικολακόπουλος είχε αποκαλέσει περίοδο της καχεκτικής δημοκρατίας, δηλαδή ένα δημοκρατικό καθεστώς απαλλαγμένο από κυδαιμόνες, από την περίφημη με τη γλώσσα της εποχής τριπλή κυδαιμονία, του στέματος, του στρατόνα και της πρεσβείας της προστάτητας δύναμης, όπου η εναλλαγή στην εξουσία γίνεται ομαλά, όπου ο κοινοβουλευτισμό είναι πλήρη και η λαϊκή κυριαρχία είναι αδιατάρακτη. Με τα χρόνια όμω προστέθηκαν και άλλε θεσμικέ φιλοδοξίε στην ελληνική δημοκρατία. Η φιλοδοξία να συμβαδίζουμε με το εξελισσόμενο ευρωπαϊκό κεκτημένο στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, της ανεξαρτησίας της διαστικής εξουσίας, της εισαγωγή του θεσμού των ανεξαρτήτων αρχών, μιας νέας αντίληψης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι περιλαμβάνει αυτό το πεδίο. Οι φιλοδοξίες δηλαδή αυξήθηκαν και ο πύχης ανέβηκε. Η πρώτη η αρχική φιλοδοξία της μεταπολίτευσης δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι εκπληρώθηκε. Πληρέστατα. Με τρόπο νομίζω μοναδικό σε όλη την ελληνική ιστορία για τόσο μακρύ χρονικό διάστημα. Οι άλλες φιλοδοξίες όμως που συνοδεύουν μια όρημη δημοκρατία Δημοκρατία που εοριμάζει και εξευρωπαίζεται ή ενσωματώνεται στο ευρωπαϊκό, όχι απλώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στο ευρωπαϊκό θεσμικό κεκτημένο, είναι νομίζω θέματα προσυζήτηση. Θέλω να πω ότι δεν είναι στενά το θέμα μας η δικαιοσύνη, δηλαδή η δικαιοσύνη είναι ως θεσμός, ως ανεξάρτητη εξουσία θεμελιώδης για τη δημοκρατία, είναι βεβαίως και αυτό, αλλά είναι συνολικά η θεσμική εξέλιξη. Τη ελληνική δημοκρατία στα χρόνια τη μεταπολίτευσης και γι' αυτό νομίζω ότι καταλληλότεροι εισηγητέ από του δύο πρώην συνηγόρου του πολίτη, τον ιδρυτικό πρόεδρο, τον κύριο Διαμαντούρο, ο οποίο στη συνέχεια ήταν και ευρωπαίο συνηγόρο του πολίτη, και την κυρία Καλιόπη Σπανού, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε. Εσεί θέλετε τα θέματα, εσείς παίρνετε το λόγο, αρχίζετε. Ευχαριστώ κύριε Τσίμα. Καλησπέρα σε όλου. Καλησπέρα σα, κύριε Τσικαδέλη, κύριε Βούτσι. Ε, να πω και εγώ και στον κύριο Κωστή και στου διοργανητέ ένα ευχαριστώ για την πρόσκληση, για αυτή την ε, πολύ ωραία εκδήλωση. Μιλήσαμε με την κυρία Σπανού λίγο για να μπορέσουμε να, να, να προετοιμαστούμε για την συζήτηση αυτή. Και να πω εισαγωγικά με αφορμή τα σχόλια του κυρίου Τσίμα ότι η μεγάλη επιτυχία του 1974 είναι ότι κάναμε τη μετάβαση στη δημοκρατία. Δεν έχουμε το χρόνο ούτε και πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση τι, με, με, ποια είδους δημοκρατία κάναμε, αν κάναμε επανίδρυση, αν κάναμε νέα κτλ. Είναι θέματα τα οποία ασχολούν του πολιτικούς επιστήμονες, αλλά όχι υποχρεωτικά όταν ένα ε, γενικό κοινό. Πλην όμως, το μείζον και κτημένο της μεταπολίτευσης, είναι ότι ακριβώ εγκαθιδρύθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια αυθεντική φιλελεύθερη δημοκρατία. Η αναφορά στην καχεκτική δημοκρατία που έκανε ο, ο, κύριος Τσίμας στον παλιό φίλο και πρόωρα χαμένο Νικολακόπουλο ακριβώς εκεί παραπέμπει ότι πριν από το 1974 είχαμε κοινοβουλευτικούς θεσμούς. Η έννοια της δημοκρατίας είναι πολύ πιο σύνθετη από ότι είναι η απλή κοινοβουλευτική θεσμή και η έννοια της φιλελεύθερης δημοκρατίας είναι ακόμα πιο σύνθετη γιατί δημιουργεί πολλαπλά επίπεδα. Αυτό που σας είπε ο κύριος Τσίμας, και θα είμαι πολύ σύντομο τώρα, παραπέμπει ακριβώς στο γεγονός ότι η φιλελεύθερη δημοκρατία δημιουργεί όλο ένα και μεγαλύτερο, αν θέλετε, προσδοκίες διεύρυνσης του κεκτημένου. Άρα ε, εάν τα ελάχιστα, οι ελάχιστε απαιτήσει είναι τη κοινοβουλευτική δημοκρατία, είναι η ελευθερία του να ψηφίζει, να κάνει, να δείχνει, είναι ένα πράγμα. Η φιλελεύθερη δημοκρατία δίνει πολύ μεγαλύτερα δικαιώματα στου πολίτε, αξιώνει πολύ περισσότερα. Έρχεται ο υπουργό. Αξιώνει πολύ περισσότερα και από του πολίτε. Ζητάει, αν θέλετε, όχι παθητικού πολίτε, αλλά ενεργού πολίτε, και δημιουργεί και πολύ μεγαλύτερες προσδοκίες. Με αυτή την έννοια όταν ερχόμαστε στο, στον τίτλο θεσμικής Ακεραιότητας και δικαιοσύνης να καλωσορίσουμε να και τον Υπουργό. Καλησπέρα. Ναι, πέντε. Ναι. Να, λίγονο, να είστε καλά. Το συνέδριο είναι... Έχει. Ε? Ναι, είναι πιο εγγλέζικο παρά πασόκ. Φιλο, φιλοδοξή, ως, φιλοδοξή. Ως. Λοιπόν, ε, έλεγα κύριε Φλωρίδη επίση ότι η γενική προοπτική προ, 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 και η προσέγγιση αυτού του συγκεκριμένου πάνελ είναι η φιλελεύθερη δημοκρατία και όλες τι απαιτήσει που δημιουργεί και όχι απλώς η καχεκτική που έλεγε ο Νικολακόπουλος ή οποιαδήποτε κοινοβουλευτική. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν σκεφτήκαμε με την κυρία Σπανού να, και με τη βοήθεια και του κυρίου Τσίμα να οργανώσουμε το πάνελ μας γύρω από τρεις άξονες. Ο πρώτος με τον οποίο ξεκινάμε τώρα είναι κάτι στο οποίο ήδη αναφέρθηκε και σε προηγούμενο πάνελ και το οποίο εμένα προσωπικά με, ενδιαφέρει διαφέρει πολύ διαχρονικά. Ποια είναι η ποιότητα της δημοκρατίας μας. Άρα, πρώτη θεματική είναι, αν θέλετε, μεταπολίτευση και ποιότητα δημοκρατίας. και εκεί έχουμε ήδη ακούσει προηγούμενους ομιλητές να μιλάνε για κατοχύρωση της δημοκρατίας, πλην όμως όχι εμπέδωση ή ανέβασμα, αν θέλετε, της ποιότητας. Και για μας αυτό είναι το, το κρίσιμο θέμα. Ε, χωρίς να σας, να σας ταλαιπωρήσω από πλευράς θεωρητικών προσεγγίσεων, θα σας έλεγα πολύ απλά ότι ένας ελάχιστος ορισμός της ποιότητας της δημοκρατίας είναι η υπάρχουσα ή μη υπάρχουσα ισορροπία, το ισοζύγιο αν θέλετε, μεταξύ αφενό της αρχής της πλειοψηφία και άρα του εκλογικού στοιχείου της δημοκρατίας, εκεί που εκφράζεται κοινοβουλευτικά ο κυρίαρχος λαός και από την άλλη μεριά η κατοχήρωση του κράτους δικαίου, δηλαδή η κατοχήρωση των ατομικών δικαιωμάτων και σε ίστατη την ανάλυση η κατοχήρωση του κάθε πολίτη, έναν της πολιτικής εξουσίας. Αυτό λοιπόν το ισοζύγιο για μένα είναι και για μας είναι ένα πρώτο κριτήριο, ένα πιο... Ε, όχι ιδιαίτερα επεξεργασμένο, αλλά σημαντικότατο στοιχείο το τι εννοούμε με, με ποιότητα της δημοκρατίας, το οποίο κατόπιν μπορεί να το εκλεπτύνουμε σε πάρα πολλά επίπεδα. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με αυτό και στη συνέχεια να κοιτάξουμε και λίγο ειδικότερα το θέμα της σχέσης των, της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας με τις ανεξάρτητες αρχές μέσα από την οπτική του γεγονότος ότι η φιλελεύθερη δημοκρατία έχει ενσωματωμένη μέσα της και την περίφημη αυτή αγγλοσαξονικής έμπνευσης διατύπωση περί checks and balances. Δηλαδή, άρα ε, ο Νίκος ο Αλιβιζάτος έχει ομιλήσει περί θεσμικών αντιβάρων και άρα οι αναξάρτητες αρχές είναι θεσμικά αντίβαρα στην εκτελεστική εξουσία, ε, αλλά έχουμε να πούμε και άλλα περισσότερα, αλλά αυτά είναι η πρώτη, η πρώτη ενότητα. Λοιπόν, ε, να παρακαλέσω τους τρεις πολιτικούς μας να τοποθετηθούν στο θέμα αυτό, το, ερώτημα αυτό, δηλαδή τη δική σας εκτίμηση του ποιο είναι το ισοζύγιο μεταξύ κοινοβουλευτικής δημοκρατίας αρχής της πλειοψηφίας και από την άλλη μεριά της Τη έννοια του κράτου δικαίου και των ατομικών ελευθεριών ή δικαιωμάτων στη διαχρονία 1974-2024. Οπότε... Καλησπέρα. Οπωσδήποτε αυτό το ισοζύγιο ε, είναι θετικό για τη μεταπολίτευση και οριοθετείται και στην ισχύ του συντάγματος επί τόσες δεκαετίες που μόνο επιμέρους αναθεωρήσεις μέχρι τώρα έχει, έχει πάρει. Ε, και έχει ύστερα στην παρουσία των ανεξαρτητών αρχών κτλ. τα λοιπά. Υπάρχει ένας παράγων ο οποίος επηρεάζει αυτό το δίπολο δηλαδή της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, της λαϊκής κυριαρχίας και των α, δικαιωμάτων των ελευθεριών κτλ. Και είναι ο λαϊκός παράγωνος. Δηλαδή, ε, θέλω να είμαι ευθύς, ειλικρινής, όπως ζητήσατε από το πρωί, αγαπητέ ε, Αλέξη και κύριε Κωστή, ε, πολύ μεγάλο μέρος των κατακτήσεων που υπήρξαν, διότι υπήρξαν πολλές κατακτήσεις, και θεωρώ ότι είμαστε σε μία φάση που κάποιες από αυτές τείνουν να αναθεωρηθούν επί τα χείρο. Πολλές από αυτές τις κατακτήσεις και στην πρώτη πρώιμη ριζοσπαστικοποίηση στη φάση της μεταπολίτευσης και ύστερα, έχουν τη σφραγίδα των μαζικών, των κοινωνικών αγώνων της παρέμβασης του λαϊκού παράγοντα που επηρέασε εξαιρετικά και το πολιτικό σύστημα ε, βάθινε δημοκρατικές αλευθερίες και εξελίξεις, επέβαλε κάποιες εξελίξεις. Θέλω να πω, ο, ακριβώς επειδή μιλάτε και για την κατάθεση των εμπειριών μας εδώ, ότι η Βουλή ε, έμεινε όρθια σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Ε, έμεινε ανοιχτή, δεν έκλεισε μία μέρα, και σε όλη την τελευταία 15 δεκα, δεκαπενταετία που ζήσαμε, ε, βρέθηκε μπροστά σε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Και αυτό πρέπει να καταγραφεί σε αυτή την ιστορική διαδρομή. Ακόμα και η πανδημία, η οποία υποχρέωσε την Βουλή να είναι ανοιχτή μεν μη επισκέψιμη, αλλά με έναν άνθρωπο από κάθε κόμμα να κάνει τη δουλειά του, κυρίως σε σχέση που, με αυτά που έχουν να κάνουν με την υγεία, ήταν μια φάση ε, ιδιαίτερα σημαντική. Πιο σημαντικό βέβαια ήταν το ότι άντεξε η Βουλή την παρουσία της χρυσή αυγή επί τόσα χρόνια που τρεις φορές με ψήφο του κόσμου μπήκε εκεί πέρα μέσα, δεν μας πρόκυψε από κάπου και τα είδαμε όλα, επιτρέψτε μου την έκφραση, ακόμα και προσπάθειες κατάληψης της βουλή αλλά και το επίπεδο του διαλόγου κτλ. Εκεί υπάρχουν ζητήματα, η σχέση με τις ανεξάρτητες αρχές ε, του Κοινοβουλίου ε, επηρεάζεται από την άποψη κάθε κυβέρνησης, δηλαδή άποψη, είναι σαφής, ότι η παρούσα ε, κυβέρνηση συνέχεια, μάλλον στις διακυβέρνησης, διακυβέρνησης, όποτε βρήκε ευκαιρία, απαξίωσε ή ε, παρέλειψε, ε, δηλαδή ε, είχε ε, πλήρη απαξία ε, σε σχέση με αποφάσεις κορυφαίων ανεξάρτητων αρχών, δεν αναφέρομαι μόνο στα γνωστά, ΑΔΑΕ, προστασία Δεδομένων, κ. Μενουδάκου, κτλ. Αναφέρομαι ότι μέσα στην πανδημία και στην, ε, τα τελευταία χρόνια ερχόντουσαν ε, πιστοποιήσεις από τις αρχές, από τον καταναλωτή, από, την, ε, από τη ΡΑΕ, που ήταν το θέμα το ενεργειακό το μεγάλο, από του σιδηροδρόμους και κατετίθοντο οι οποίες, ας πούμε, μπαίνανε στην άκρη. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, έτσι, η απαξίωση της πολιτικής τάξης απέναντι στην, στις ανεξάρτητες αρχές. Όπως επίσης είναι ζήτημα το ότι ε, το προχώρημα που υπήρξε στην τελευταία αναθεώρηση με ανεξάρτητες αρχές που για πρώτη φορά μπορούν να συστήσει μειοψηφία της Βουλής ήταν κάτι ιδιαίτερα σημαντικό δύο φορές που ε, έγινε, δύο φορές που υλοποιήθηκε, ε, κυριολεκτικά αποδυναμώθηκε, αφιδατώθηκε. Ε, είναι προφανές ότι δεν έχει καμία ισχύ λόγω του ότι η κυβερνητική και πλειοψηφία, Εννοείται η σοχή, για να ναι, πλειοψηφία... ναι, για εξεταστικές επιτροπές. Η κυβερνητική πλειοψηφία, έχοντας εκεί πέρα μια πλειοψηφία, το είδαμε τώρα και στα τέμπη, το είδαμε και πέρσι ε, με την υπόθεση των υποκλοπών, τέλειωσε με κάποια απορίσματα τα οποία... Ε, είναι προφανώς ε, πλήρη κατεύθυνση ε, συγκάλυψη. Ε, τελευταίο σε σχέση με το Κοινοβούλιο. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει στη συλλογική μνήμη της μεταπολίτευσης το ότι τα μνημόνια και τα τρία μνημόνια και όλη η φάση των μνημονίων επί της ουσίας ήταν ένα μεγάλο χαστούκι και για τον κοινοβουλευτισμό στην Ελλάδα. Ήμασταν ε, υποχρεωμένοι, το ξέρουμε όλοι και όλες, ε, να έρχονται πακέτα με μέτρα ή με συμφωνίες που είχαν κάνει ε, κάθε φορά οι κυβερνήσεις μας χωρίς να έχει δικαίωμα ούτε κατά μόνας ο ούτε κανένα κόμμα συλλογικά να αλλάξει οτιδήποτε. Ως προς αυτό λέω. Δεν λέω για το εάν ε, έπρεπε να γίνει ή όχι μνημόνια. Δηλαδή η Βουλή επί της ουσίας διεκπεραίωνε σαν να ήταν ένα κέπ επιχρόνια χρόνια τις Αλλιώ δεν ήσχε τίποτα. Ήταν η όλα ή τίποτα. Θα μπορούσε λοιπόν πολύ καλή να μιλάει για αυτέ τι στιγμέ τη τελευταία δωδεκαετίας ε, εν τη πράγμαση που δοκιμάστηκε η δημοκρατία. Ε, θα μου δοθεί ευκαιρία, ε, ελπίζω, να μιλήσω και για δύο-τρία για δύο, τουλάχιστον ε, κορυφαία πλήγματα στη δημοκρατία τα οποία, και στο κράτος δικαίου τα οποία έχουν υπάρξει τα τελευταία χρόνια, τα οποία βάζουν ένα αμφιβόλο κατακτήσεις και διαδρομή ε, κατακτήσεων ανεξάρτητα κυβερνήσεων και θεσμικής προσήλωσης όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βούτση. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την Κρακέ πρόσθεση. Τις ερωτήσεις μου τις κρατάω, αλλά... Ε, χαίρομαι που είμαι εδώ. Ε, αυτά τα τελευταία 50 χρόνια της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, στο επίπεδο της δημοκρατίας που συζητάμε τώρα, είναι ό,τι καλύτερο έχει υπάρξει στην Ελλάδα στα 200 χρόνια που υπάρχει. Ή στα λιγότερα 200 χρόνια της υπάρξης του νέου ελληνικού κράτους. Είναι μια περίοδος σταθερή, μια περίοδος όπου η δημοκρατία ε, πατάει πάρα πολύ γερά. Αλλά βεβαίω η δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα το οποίο είναι δυναμικό, εξελίσσεται διαρκώ, δημιουργούνται καινούργιε απαιτήσει, εμφανίζονται ελλείμματα και το, η βασική επιδίωξη πρέπει να είναι πάντα ότι αυτή η δυναμική των πραγμάτων που οδηγεί σε καινούργιε απαιτήσει και ενδεχομένω σε κάποια ελλείμματα, ε, αυτά μέσα από μια προθετική διαδικασία να μπορούν να καλύπτονται. Για να πάμε παρακάτω. Μέχρι την εμφάνιση των επόμενων. Και τώρα μην γελιόμαστε, επειδή είναι πάρα πολύ εύκολη η συζήτηση που αμφισβητεί την ίδια τη δημοκρατία στην Ελλάδα και πολύ εύκολα το κάνουμε αυτό. Πάρα πολύ εύκολα το κάνουμε αυτό. Με αφορμή κάποια γεγονότα τα οποία εμφανίζονται και κάποιε ελλείψει οι οποίε εμφανίζονται, νομίζω μα αδικεί όλου και αδικεί την προσπάθεια που έγινε από όλου όλα αυτά τα χρόνια. Η δημοκρατία η τρίτη θεμελιώθηκε πάνω. Εν πάση περιπτώσει, μετά την κατάρρευση μια δικτατορία. Και οι συντελεστέ που έδασαν τα θεμέλια τη τρίτη ελληνική δημοκρατία, επειδή ήταν φορεί τη ιστορία του τόπου για τι τελευταίε αρκετέ δεκαετίε, είπαν ότι πρέπει να τη θεμελιώσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφύγουμε όλα όσα ζούσε η Ελλάδα 150 χρόνια πριν. Επί 150 χρόνια. Δηλαδή, τι αφισβητήσει διαρκώ του πολιτεύματο, πραξικοπήματα, εμφύλοι, χρεοκοπίε, όλα αυτά. <κυρίζει> Το κατάφεραν, θα έλεγα ναι. Σε μεγάλο βαθμό, σε μεγάλο βαθμό. Πού όμω αποτυπώθηκαν οι αδυναμίε τη δημοκρατία αυτή, Ποια είναι η κορυφαία στιγμή που όλε οι δυναμίε που συσσωρεύτηκαν στη μεταπολίτευση αποτυπώθηκαν με κορυφαίο τρόπο, Στη χρεοκοπία οι ελλείψει τη δημοκρατία, οι αδυναμίε τη, η αίσθηση ότι υπάρχουν μόνο δικαιώματα και όχι υποχρεώσει, οδήγησαν στη χρεοκοπία. Η χρεοκοπία δεν είναι ένα στιγμίο γεγονό. Είναι μια συσσόρευση συμπεριφορών, η οποία είχε να κάνει κάποιε στιγμέ με μεγάλη ανευθυνότητα, με αίσθηση ότι έχουμε ατέλειωτα δικαιώματα και δεν έχουμε καμία υποχρέωση, και με τη βασική εντύπωση που έχουμε όλοι ότι το κράτο είναι κάτι ξεχωριστό από εμά και, εν περιπτώσει, η η δική μας στάση μέσα σε αυτό το κράτος είναι να ζητάμε διαρκώς, να παίρνουμε διαρκώς. Έζησα κάτι καταπληκτικέ στιγμές όταν ήμουν στο Υπουργείο Οικονομικών, όταν ερχόταν οι μεγάλες κρατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις να πούν ότι εμείς θέλουμε αυτά. Στην ερώτηση αντιλαμβάνεστε τα δημόσια οικονομικά της χώρας τα οποία μπορώ να σας εκθέσω τώρα, η απάντηση ήταν κοίτα να δεις, αυτά δεν μας αφορούν. Εμείς θέλουμε αυτά και θα μας τα δώσεις. Τώρα που θα τα βρεις, κόψε το κεφάλι σου. Αυτή ήταν η συζήτηση. Ακριβώ ήταν αυτή η συζήτηση. Αυτό τι δείχνει. Δείχνει όλο αυτό το, το, το μέγεθο, εν πάση περιπτώσει, μια συμπεριφορά που κατατούσε να είναι απολύτω ανεύθυνη και δεν έλαβαν υπόψη τη ότι η χώρα έχει συγκεκριμένε ανάγκε, έχει συγκεκριμένε υποχρεώσει για να λειτουργήσει, ή θέλει ορισμένα πράγματα. Η δημοσιονομική πειθαρχία ή, εν πάση περιπτώσει, η δημοσιονομική σταθερότητα είναι απαραίτητο όρο για να μπορεί η χώρα να υπάρχει. Αυτή η συνείδηση δεν υπήρχε. Φτάσαμε λοιπόν στη χρεοκοπία. Τώρα μην κυλιόμαστε. Ε, γι' αυτό επιμένω ότι η ελληματική πλευρά της ελληνικής δημοκρατίας ήταν αυτή που οδήγησε στη χρεοκοπία. Γιατί εκεί θα δει κανένας και την αδυναμία των θεσμών, την αδυναμία της εκτελεστικής εξουσίας, την αδυναμία της ομοθετικής εξουσίας, ε, αδυναμίες των ανεξάρτητων αρχών ε, και βεβαίως μία αίσθηση δικαιωματισμού η οποία εμπεδόθηκε αμέσως μετά την μεταπολίτευση, διότι η δικατορία είχε στερήσει και το ελάχιστο δικαίωμα που είχε ο κάθε ένα πολίτη. Και επομένω η απέτηση ήταν, αφού τα στερηθήκαμε όλα, τώρα θα τα πάρουμε όλα. Το τώρα θα τα πάρουμε όλα όμω είχε συνέπειε. Αυτό δεν οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ελληματική αυτή πλευρά τη δημοκρατία υπερέχει τη θετική σε καμία περίπτωση, διότι παρότι συνέβη η χρεοκοπία, η δημοκρατία και οι θεσμοί τη άντεξαν. Έχει δίκιο ο κύριο Βούτση αυτό. Άντεξε η δημοκρατία. Άντεξε δηλαδή μια κρίση συγκλονιστική και ε, μπορεί να υπήρξαν στιγμές ταπείνωσης, αλλά βέβαια όταν χρεοκοπείς, που σημαίνει ότι καταφεύγεις τους άλλους για να σε κρατήσουν στη ζωή, προφανώς είσαι ήδη ταπεινωμένος όταν πας εκεί. Εκεί δεν μπορεί να πουλάς ξυπνάδες. Λοιπόν, θες λεφτά. Άμα θες λεφτά, θα πρέπει να κάνεις ό,τι σου λένε. Είναι η κλασική περίπτωση ενός Ανθρώπου ο οποίος βρίσκεται σε μια τρομακτική δυσκολία και καταφεύγει στους δανειστές. Λοιπόν, αυτά θα υποστείς. Αυτό έχει σημασία που οδήγησε μετά. Δηλαδή το 2019, ας πούμε, που ολοκληρώθηκε ένας κύκλος, ε... ο κόσμος πού είχε οδηγηθεί. Σε ποια συνειδητοποίηση. Σε μια συνειδητοποίηση που λέει ότι τελικά τίποτα δεν είναι εύκολο. Ότι θέλει προσπάθεια από όλους, και κυρίω θέλει σεβασμό στι βασικέ ανάγκε τη χώρα. Και πορευόμαστε όπω πορευόμαστε από τότε μέχρι τώρα. Εάν μπορούσα να μιλήσω τώρα για την, όλη αυτή την, τα θεσμικά αντίβαρα κτλ. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δει κανένα τη συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων όταν ο Βενιζέλος, ο Λευθέρο Βενιζέλο, έφερε το σχέδιο νόμου για την δημιουργία του Συμβουλίου τη Επικρατεία. Αν βρει κανένα σε αυτή τη συζήτηση, θα καταλάβει περί τίνο πρόκειται. Λοιπόν, το τι, ακου... τι λέγανε οι βουλευτέ τότε εναντίον του Βενιζέλου και οι βουλευτέ του. Ότι τι πα να κάνει εδώ. Δηλαδή θα φέρει κάποιου απίθανου τύπου, θα του βάλει εκεί να μα ελέγχουν, θα κάνει ένα δικαστήριο το οποίο δεν μα αφήνει να κάνουμε τίποτα. Και εκεί ο Βενιζέλο έδωσε μια συγκλονιστική μάχη προκειμένου να πετύχει την ίδρυση του συμβουλίου αυτού. Όπου η πρώτη απόφαση του συμβουλίου αυτού πια ήταν, με πρόεδρο Ακτιβάν. Προσέφηγε ένα ε, χωροφύλακα εκεί που τον είχαν απολύσει και το Συμβούλιο τη Επικρατεία ακύρωσε την απόλυσή του. Η κυβέρνηση Βενιζέλο τον απέλησε, έτσι. Διότι δεν είχε κληθεί προηγουμένω να καταθέσει τι απόψει του. Άρα εκρήθη αναπολόγητο. Ε, αυτή είναι στην πραγματικότητα η αφετηρία τη συζήτηση στην Ελλάδα για τα θεσμικά αντίβαρα. Είναι η δημιουργία του Συμβουλίου τη Επικρατεία και ό,τι ακούστηκε εκεί. Έχει όσοι θα μπορούσαν να το μελετήσουν, αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κατά συνέπεια, ό,τι έχουμε και στη συνέχεια, τι είναι. Η δημιουργία των ανεξάρτητων αρχών είναι μία μόνιμη σύγκρουση ανάμεσα στην ανάγκη της χώρας να εξυγχρονιστεί και την εκτελεστική εξουσία που δεν είναι εύκολο να παραχωρήσει κομμάτι των δυνατοτήτων της. Δεν είναι καθόλου, καθόλου, μα καθόλου εύκολο. Όμως οι αρχές έχουν δημιουργηθεί, Πολλέ φορέ οι αντιπαλότητε και τα κενά που εμφανίζονται δημιουργούν την εντύπωση ότι είμαστε ελληματικοί ω προ αυτό. Δεν είμαστε. Ό,τι συμβαίνει σε σχέση με ε, κάποιε εμπλοκέ ή κάποιε αμφισβητήσει του ρόλου και τη αποστολή των ανεξάρτητων αρχών, δεν οδηγεί στην αμφισβήτηση τη ύπαρξή του, αλλά είναι, αν θέλετε, εσφαλμένε αντιλήψει για το πώς ο καθένα πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Κατά συνέπεια, η τελική μου φράση είναι. Ότι αυτά τα 50 χρόνια είναι μια υψηλή ποιότητα δημοκρατία την οποία ζει η Ελλάδα, έχει τα ελλείμματά τη και η συζήτηση θα είχε ενδιαφέρον να γίνει όχι αφισβητώντα την ίδια τη δημοκρατία στον πυρήνα τη, αλλά να δούμε πώ θα καλύψουμε τα ελλείμματά τη. <κυρή> Όταν είδα στην τηλεόραση πριν χρόνια τι κλούβε τη αστυνομία να κουβαλάνε μέσα στι κλούβε, Βρετανού βουλευτέ και να του οδηγούν στη φυλακή επειδή είχαν ε, κάποιε διαχειριστικέ ατασταλίε στη Βουλή, <coughs> πρέπει να σα πω ότι τρόμαξα. Είχαν, Αλλά... περάσει, είχαν περάσει στι δαπάνε του κοινοβουλευτικέ έξοδα <coughs> τα οποία ήταν αδικαιολόγητα. Άρα η εικόνα τη κλούβα που κουβαλάει οι βουλευτέ αυτομάτω μπορεί να δημιουργεί να μια παραπλανητική, παραπλανητική εικόνα. πια Ότι η δημοκρατία στην Αγγλία έχει πρόβλημα. Αφού συλλαμβάνονται οι βουλευτέ τη. Το όλη σε κανένα θα το ισχυριστεί ποτέ αυτό. Όχι. Ήταν μια δυναμία τη δημοκρατία εκεί, η οποία προφανώ στη συνέχεια θεσμικά καλύφθηκε, έτσι ώστε αυτά τα φαινόμενα να μην επαναλαμβάνονται. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και <κυρίζει> όσον αφορά το κρίσιμο ζήτημα της σχέση των ανεξάρτητων εξουσιών στην Ελλάδα, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε εάν τελικά. Αξίζει τον κόπο να αναλώνονται εξουσίε αυτέ, εκτελεστική, νομοθετική, δικαστική, ποιο θα καταλάβει περισσότερο χώρο από την άλλη, ή να δουν ότι η αποστολή του είναι να εξυπηρετούν τον κόσμο, τα συμφέροντα τη χώρα, έχοντα υπόψη του τη γεωπολιτική κατάσταση. Όσο δεν τα κάνουν αυτά και αναλώνονται στι μεταξύ του αντιπαραθέσει για το ποιο θα πάρει το πάνω χέρι, τότε είναι προφανέ ότι ο κόσμο είναι αλλού. Και εκεί αρχίζει η κρίση και η αμφισβήτηση των θεσμών. Ευχαριστώ. Άμα θέλετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, φοβάμαι ότι θα είμαι εκτό κλίματος και να με ανακαλέσετε στην τάξη. Δεν ήρθα για να κάνω κανένα τύπου απολογισμό, διότι πιστεύω ότι Όλοι μας θα συμφωνήσουμε σε αυτό που είπε το πρωί και ο Αλέξης. Ήταν μια φωτεινή εποχή, μια ισχυρή δημοκρατία εγκαθιδρύθηκε. Θα του άρεσε να συνεχιστεί η μεταπολίτευση και να μην τελειώσει ποτέ. Διότι φοβάται τη δημοκρατία προφανώς. Εγώ θέλω να πω το εξή ότι είχα ρωτήσει το 1989 όταν έχασε τον Πασόκη της εκλογές, τον Ανδρέα Παπανδρέου, σε μια κατηδία συζήτηση. Τι έφταξε, πού, πού κάναμε μεγάλο λάθο. Παρ' 8 χρόνια, τα, που για μα ήταν και μια, κατά τη γνώμη μα, είναι η περίοδο στην ιστορία τη χώρα, το απέδειξαν και οι, οι που γίνανε σήμερα για εκείνη την εποχή. Η απάντησή του ήταν πάρα πολύ απλή. Ούτε η οικονομία είπε, ούτε τίποτα άλλο. Είπε ότι δεν κάναμε τίποτα στο κράτο. Ήταν μια ομολογία. Είχαν γίνει, θυμόσαστε, καταργηθεί την κοινωνική διευθυντή στην αρχή, είναι επαναστατικότητά μα γινόντουσαν μεγάλε αλλαγέ και φάνηκε ότι ενώ η πολιτική εξουσία είχε τη δυνατότητα να κάνει αλλαγέ μεγάλε και να προχωρήσει, το κράτο έμεινε καθυλωμένο σε δομέ που δεν μπορούσαν να ξεπεραστούν. Εγώ λοιπόν λέω εξή ότι η μεταπολίτευση τελείωσε το 2004, όταν η Ελλάδα μπήκε στην Ευρώπη, στο, στην ΟΝΕ και στο Ευρώ και έφτιαξε του Ολυμπιακού Αγώνε. Ήταν μια περίοδο όπου από τη Χούντα γίναμε μια Ευρωπαϊκή χώρα. Δεν θέλω να μπω στο ποιο έκανε τι αλλαγέ, ποιο δεν έκανε κτλ. Αυτό α το κλείνουν ιστορικοί. Από τότε όμω είχαν διαπιστωθεί τα κενά που υπάρχουν ανάμεσα στην πορεία τη πολιτική, του πολιτικού συστήματο και την πορεία, αν θέλετε, της χώρας και των θεσμών. Και εκεί τα κενά πρέπει να δούμε. Ένα από αυτά ήταν η ασυνέχεια του κράτους. Εγώ έχω χρηματίσει και τρεις φορές υπουργό, Ένιωθα κάθε φορά που πήγαινα ότι δεν υπήρχε, δεν υπήρχε ουσιαστικά σαν να ξεκινούσε από την αρχή κάτι. Ακόμα και το ίδιο κόμμα να άλλαζε υπουργό πολλές φορές. Δεν έπαιρνε υπόψη του τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια και αν είχε μια συνέχεια αυτό το κράτος. Δεν καταφέραμε ποτέ να φτιάξουμε μια διοίκηση με στόχου, με αποτελέσματα, με διαδικασίε, με εκτίμηση έργου, με προγραμματισμό των προσλήψεων που να μην έχει σχέση με τι κάθε φορά φτερασία μια κυβέρνηση. Δεν είδαμε πέρα από την ανεξαρτησία, δεν είδαμε, είδαμε πολλέ φορέ τη χειραγώγηση των θεσμών από την εκτελεστική εξουσία. Είδαμε τον τρόπο συμπεριφορά ανεξάρτητη αρχέ. Είδαμε Θεσμού ατελεί και ανολοκλήρωτους που δεν φτάνανε στο τέλος τους, Θυμάμαι τον Πεπονή, όταν έκανε το, 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 το ΑΣΕΠ, πέσανε, πέσανε πάνω του να τον φάνε όλοι, να μην μπουν μέσα στα, στο στενό δημόσιο τομέα, να μην μπουν οι δέκο. Αυτό καθυστέρησε πέντε χρόνια, ουσιαστικά, τη δυνατότητα που είχε η χώρα να καταλάβει ότι αυτό ο θεσμό ήταν αναγκαίο και αξιοκρατικό και έπρεπε να τελειώσει επιτέλου στα 200 χρόνια τη ιστορία αυτού του κράτου. Αυτή είναι το πρόβλημα των γενών που τη μεταπολίτευση κατά τη γνώμη μου. Θυμάμαι τη συζήτηση στη Βουλή. Ήμουν υπουργό ειστερικών για το πολιτικό σύστημα. Κατά συνθήκη ψεύδι. Πηγαίναμε και και λέγαμε ο βουλευτή, ο, ο υποψήφιο θα παίρνει μέχρι ένα χιλιάρικο, α πούμε, για την προεκλογή του εξτρατεία. Και όλοι ξέραμε τι γινόταν στην πράξη. Ότι τα κόμματα δεν θα έχουν ιδιωτική χρηματοδότηση παρά μόνο φανερή. Δεν πιστεύω να με συλλάβει κανένα σήμερα γι' αυτά, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα που αν δεν την αντιμετωπίσει, εγώ τότε το είπα καθαρά στη Βουλή. Λέμε ψέματα μεταξύ μα. Άρα λοιπόν, να τα δούμε όλα αυτά. Ποτέ δεν καταφέραμε να συζητήσουμε για τι εκλογέ και το εκλογικό σύστημα να είναι πιο μόνιμο, πιο ουσιαστικό. Ποτέ δεν καταφέραμε να συμφωνήσουμε σε μια εξεταστική επιτροπή να βγάλουμε ένα κοινό πόρισμα. Γιατί άραγε, τι φοβόμαστε κρύβουμε κάτω από το χαλί της αδυναμίας μας. Και μιλάω για όλες τις κυβερνήσεις. Ανεξαρτήτως. Λοιπόν, για να μην τα πολυλογώ, χρειάζεται μια θεσμική ανασυγκρότηση της δημοκρατίας. Από το 2004 ήταν οριμάσει τα πράγματα και το πολιτικό σύστημα αποδείχτηκε ανίκανο να προχωρήσει σοβαρά στις μεγάλες αλλαγές που απαιτούσαν οι καιροί. Και εγώ θέλω να πω εδώ ότι γίνανε από το 2004 δύο συνταγματικέ αναθεωρήσει για ψήλου πίδημα. Η μια για να καταργήσει το ασυμβίβασμα των πουλευτών και η άλλη για να ψηφίσουν που ήταν σοβαρό θέμα αλλά ήταν επιμέρου θέμα. Και μια ζωή θυμάμαι να συζητάμε για το άρθρο 16, για το άρθρο 24, για τι σχέσει εκκλησία και κράτου. Ουδέποτε έκατσε το πολιτικό σύστημα να φτιάξει μια συνένεση γύρω από μια συνταγματική αναθεώρηση που θα άνοιγε μια νέα περίοδο στην ιστορία τη τρίτη ελληνική δημοκρατία. Θέλετε να την πείτε νέα μεταπολίτευση, δεν είναι σωστό, γιατί δεν. Και εκεί πρέπει να δούμε ποια είναι τα θέματα τα οποία θα μπορούσε να συζητήσει μια νέα, μια συνταγματική αναθεώρηση. Θα πάμε τον πολιτικό στο φυσικό δικαστή. Ερώτημα. Με όλε τι δικλείδε ασφαλεία. Θα πάμε σε μια διαδικασία νέα εκλογή, άλλη εκλογή τη ηγεσία τη δικαιοσύνη, αλλά με το θεσμικά αντίβαρα που χρειάζονται, αν θα είναι ένα συνταγματικό δικαστήριο, όχι. Δεν είμαι ειδικό να το πω αυτό. Ρωτάω. Θα πάμε στο πόθεν έσπι, κάνουμε παντού ανεξάρτητε αρχέ εκτό από το πόθεν έσπιε των πολιτικών. Θα πάμε στη, να λύσουμε το θέμα τη χρηματοδότηση του πολιτικού συστήματο. Θα είναι μόνο κρατική, θα είναι μόνο ιδιωτική. Είναι μπασταρδεμένη υπόθεση η χρηματοδότηση του πολιτικού συστήματο και είναι λάθο να πιστεύουμε ότι αυτό το πράγμα είναι καθαρό και δίνει ποιότητα και δύναμη στη δημοκρατία, για να για την ποιότητα τη δημοκρατία. Άρα χρειάζεται μια πολύ ισχυρή. Το πρωθυπουργικό μοντέλο, είπε προηγούμενο ο κ. Πικραμένο. Έχει, πήγαμε από τη μια περίπτωση των υπερεξουσιών στο πρωθυπουργικό, το τελείω πρωθυπουργικό μοντέλο τη προεδρευμένη δημοκρατία. Ίσως εκεί πρέπει να υπάρχει μια ελαφριά, αν θέλετε, αλλαγή τη ισορροπία σε σχέση με τον πρόεδρο τη δημοκρατία. Θα το συζητήσουμε ποτέ σοβαρά. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά. Να μην βάλω τα μέσα μαζική ενημέρωση, τη δημόσια δίκη. Αντί λοιπόν για του ευνηδιασμού, μια κυβέρνηση που σέβεται τον εαυτό τη, α πάρει μια απόφαση. Δεν λέει ο Πρωθυπουργό ότι τον Νοέμβριο θα ξεκινήσει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αντί να κάνει επιμέρου κινήσει, α δώσει τη δυνατότητα στα κόμματα με μια διακομματική επιτροπή μεγάλη να ανοίξει όλη τη βεντάλια των θεμάτων από τα δικαιώματα μέχρι τα θέματα της αποκέντρωσης και της ισχυροποίησης των θεσμών που σήμερα είναι ελληματική για αντιπροσωπευτική θεσμή, είναι, οι, οι περιφέρειες είναι προέκταση της εκτελεστικής εξουσίας. Δεν είναι αναπτυξιακή θεσμή. Δεν γίνανε όμως οι περιφέρειες για να είναι προέκταση της εκτελεστικής εξουσίας. Ούτε ανεξάρτητες αρχές γίνανε απλά για να διορίζει η κυβέρνηση τα διοικητικά συμβούλια. Άρα λοιπόν θα πάμε σε αυτή τη συζήτηση να δώσουμε οξυγόνο και πνοή στη δημοκρατία μας. Ναι ή όχι, αυτό είναι το ερώτημα. Όσο το καθυστερούμε, τα κενά θα αναπαράγονται. Και αυτή η αναπαραγωγή δεν οδηγεί πουθενά. Θα οδηγεί σε συζητήσει του τύπου να συζητάμε τι έγινε τότε, ποιο είχε δίκιο, ποιο έκανε τη μεταρρύθμιση, ποιο έκανε τι αλλαγέ και ποιο δεν τι έκανε και ποιο είναι ο μεταρρυθμιστή. Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Μπορούμε να απαντήσουμε. Όπου το πολιτικό σύστημα πρέπει να έρθει στο ύψο των περιστάσεων, έστω και τώρα. Αυτή είναι η δική μου προσωπική γνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Κώστα, κύριε Σκανδαλίδη. Ε, νομίζω ότι ήταν τρει τοποθετήσει οι οποίε έθεσαν ένα τεράστιο και ήταν πολύ ειλικρινή και πολύ αποκαρδιά και έθεσαν πολύ σοβαρά θέματα. Ε, θα έλεγα μόνο ω ε, αυτό που είπε ο κύριο Σκανδαλίδη, ότι η πρώτη κατάκτηση που έχει ανάγκη να ξαναεφεύρει το πολιτικό σύστημα είναι η ικανότητα να συζητά. Η ικανότητα να συζητά. Διότι ο πολιτικό διάλογο είναι πάντα προσχηματικό και πάντα υπό την ε, δαμόκλειο σπάθη του ε, προ προπαγανδιστή που θα φτιάξει τα... Ε, ε, θα, θα, βγάλει τους τίτλους ή τα, τα σλόγγαν στο διαδίκτυο. Εν πάση περιπτώσει. Καλλιόπη. Κυρία Καλλιόπη Σπανό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Ε, Όντω τέθηκαν πάρα πολλά θέματα. Λίγο ακόμη για να μας παίρνατε την ατζέντα ολόκληρη. Ε, τζάμπα η προετοιμασία. Λοιπόν, ε, ε, Πέθηκαν πολλά και δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Θα, λέγα, θα πάρω το, το μπαλάκι που πετάχτηκε θα μόλις τώρα, αλλά θα το συνδέσω με το προηγουμένα. Ε, μου κάνει εντύπωση διαχρονικά ε, πόσο το, οι άνθρωποι που λειτουργούν μέσα στο πολιτικό σύστημα, οι πολιτικοί, όταν έρχεται μια τέτοια ώρα να μιλήσουν από καρδιάς, και όχι μόνο τέτοιες ώρες, και στη Βουλή, είναι φοβερία ε, διεισδικτικοί κριτές ε, των κακώ εχόντων. Ε, από την άλλη πλευρά, είναι και πρωταγωνιστές πολλές φορές ε, ή, εν πάση περιπτώσει, όταν βρίσκονται στη θέση να ασκήσουν πολιτική, να πάρουν αποφάσεις, να λειτουργήσουν με τον ενδεδειγμένο τρόπο, φαίνεται να μην το καταφέρνουν. Αυτό ε, μου δημιουργεί μια απορία, ομολογώ, και έχω, έχω εντοπίσει. Ε, αναφέρθηκε ο κ. Σκανδαλίδης στην ε, δημιουργία του ΑΣΕΠ και τις κοινοβουλευτικέ συζητήσεις. Εγώ θα πάω και στις κοινοβουλευτικέ συζητήσεις για την κατοχήρωση ε, κατ ε, κατ ε, των ανεξάρτητων αρχών στη συνταγματική αναθεώρηση του 2001 και σε άλλα παραδείγματα, όπου βλέπουμε ότι είναι εντυπωσιακή κριτική. Το διατάφτα είναι όμως ακόμα ζητούμενο. Σε αυτό, λοιπόν, θα ήθελα να, να το θετηθούν, πώς βλέπουν αυτή την αντίφαση, ε, και ταυτόχρονα να, να ρωτήσω. Μέχρι την κρίση ε, μιλάγαμε πάρα πολύ για την ενδημική κρίση των θεσμών, με την οικονομική κρίση. Δεν το έχω ακούσει από τότε. Τι έγινε, το ξεπεράσαμε, το ξεχάσαμε, με την επισήμανση ότι έχουμε ήδη καλύψει το μισό από το χρόνο που μας έχει δοθεί και συνεπώς πρέπει να τρέξουμε για να καλύψουμε όσο μπορούμε περισσότερα θέματα. Ε, η Καλλιόπη σα έθεσε μια πρόκληση. Εγώ ήθελα να, να σημειώσω επίση από αυτά που υπόθηκαν πριν, γιατί το είχα στο μυαλό μου. Ε, είναι, υπόθηκε και από τον κύριο Φλωρίδη με πάρα πολύ ειλικρινή τρόπο ότι είναι μια εγγενή στάση τη εκτελεστική εξουσία να φέρει. Το έχω ζήσει, διότι Έχω το δυσμενέ προνόμιο ότι τα, από τα 50 χρόνια τη μεταπολίτευση, τα 44 τα έχω ζήσει ω επαγγελματίας δημοσιογράφος και πολιτικό συντάκτη. Άρα έχω, τα, τα έχω δει και τα έχω ξαναδεί όλα. Αλλά αυτή, αυτό το μοτίβο ότι με ψήφισε ο λαό, πήρα 45%-48%, έχω 170 βουλευτέ, και θα έρθουν πέντε δικαστέ του Συμβουλίου τη Επικρατεία και θα με εμποδίσουν να νομοθετήσω. Και θα έρθει πολύ περισσότερο μια ανεξάρτητη αρχή και θα μου ακυρώσει αυτό που θέλω να κάνω ή θα με εμποδίσει να το κάνω αυτό το μοτίβο επανέρχεται διαρκώς και δεν νομίζω ότι έχουμε απαλλαγή από αυτό. Ε, αλλά πήρα το, από την Καλλιόπη το λόγο. Η σεπήρωση είναι αυτό που είπε τώρα μόλις ο κύριος. Σήμερα μπορώ σας πω, χωρίς να αποδώσω ονόματα, ότι όταν ανέλαβα για πρώτη φορά συνήγορος του πολίτη και έκανα μία εισήγηση, μου μετέφερε φύλλα προσκύμενος υψηλό βαθμός υπουργός, μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο ελέγχθη ποιος είναι αυτός που θα μας πει αμάς τι να κάνουμε. Ποιο θέλει πρώτο να. Ε, με την ίδια σειρά το κάνουμε πάντα. Αυτό αδικεί τον Νίκο, γιατί μιλάει πρώτο. <laughs> το ξέρω, αλλά δεν πειράζει. Δεν... Το θέμα είναι καθένα τι λέει. Λοιπόν. Λοιπόν. Ε, δύο θέματα. Το πώ ενέσχε, διότι ακούστηκε κάτι προηγούμενα. Ε, δεν είναι ζήτημα το ότι οι πολιτικοί αθώνουν τους εαυτός τους διότι η πλειοψηφία είναι από στο πόθεν είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης κυβερνητικής διότι έχει έρθει επανειλημμένα το θέμα και δεν ψηφίζεται να υπάρχει στο πόθεν και το ποιε ρυθμίσεις γίνονται στα δάνεια και το πόθεν κτλ <χω> αυτό δηλαδή που υπάρχει για κάθε Έλληνα Έχω δάνει 700.000 ευρώ και είμαι βουλευτή. Θέλω τρει ζωέ και 40 βουλευτικέ θητείε. Υπάρχουν τουλάχιστον 20 τέτοιε περιπτώσει διακεκριμένων πολιτικών προσώπων. Ταυτόχρονα, κύριε Παπαχελά, ε, μιλάω από ό,τι είδατε, θέλω να είμαι ευθύτατο, έτσι. Λοιπόν, ταυτόχρονα, τουλάχιστον δύο κόμματα στη χώρα μας, εκ των πραγμάτων, από την πορεία τους, από το πάνω κάτω στις, ε, στην, επί, στην απήχησή τους τα προηγούμενα χρόνια, έχουν δανειακές υποχρεώσεις τη τάξεις ε, των 400 εκατομμυρίων έκαστο ή και μισό δις. Δι. Και δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Την ίδια ώρα που εκπληστηριάζονται ε, σπίτια κτλ. Αυτά είναι, δηλαδή με συγχωρείτε την έκφραση, βγάζουν μάτι για τον απλό πολίτη και ύστερα λέμε η αποχή, γιατί δεν ψηφίζουν, γιατί δεν πηγαίνουν. Υπάρχουν θέματα, πολλά θέματα. Έθεσε αρκετά ο κύριος Σκανδαλίδης ε, διαφορά. Θέτω κι εγώ κάποια τέτοια ζητήματα. Επίσης, για το ζήτημα της ε, χρεοκοπίας της χώρας, φοβάμαι πως ε, δεν ήταν κάτι τυχαίο, δεν μας ήρθε εξ ουρανού, δεν ήταν κάτι ενδημικό ε, και σίγουρα δεν φταίνει οι δικαιωματιστές γι' αυτό που διεκδικούσαν περισσότερα ε, δικαιώματα κοινωνικά, ελευθερίες κτλ. Ε, υπήρξαν πολιτικές, υπήρξαν κυβερνήσεις, υπήρξαν πλειοψηφίε που ασκήσαν συγκεκριμένες πολιτικές που οδηγήσαν στη χρεοκοπία. Δια παραλήψεων, ναι, διότι μπήκε και στη συζήτηση, έτσι. Δια επιλογών, ναι. Δια της ενδεχόμενης διαπλοκής, βεβαίως. Δια των επίσης, βεβαίως έτσι, δια των <coughs> διπλών ελλημάτων <coughs> που ακούστηκε το πρωί. Επίσης, άρα, να είμαστε σαφείς, ειλικρινεί, <coughs> κάθε ένα να πάρει τις ευθύνες του για να μην επαναληφθούν πολιτικές που θα οδηγήσουν ενδεχομένω σε μια νέα χροκοπία. Πώς γνωρίζετε, αναφέρομαι κυρίως στα νεότερα παιδιά εδώ, ότι σήμερα η χώρα μας χρωστάει σαφώς περισσότερα δισεκατομμύρια από όταν μπήκαμε στο... Στα μνημόνια, 400. Απλώ έχει πέσει το ποσοστό επειδή έχει ανέβει το ΑΕΠ και είναι στο 170. Σε 100 ήταν στο 220. Δεν είναι λοιπόν τα πράγματα τόσο, ας πούμε, ούτε ευνοϊκά, ούτε χρειάζεται πολύ μεγάλη ειλικρίνεια και σε αυτά τα ζητήματα, στις ευθύνε που έφτασε η χώρα στην ε, χρεοκοπία. Έρχομαι σε αυτό που υπενήχθηκα και στον πρώτο ε, κύκλο. Είναι αδύνατον να μην μιλήσω, το θεωρώ υποχρεωσή μου, νομίζω όλων μας, με αυτά που ασχολείται η ελληνική κοινωνία τα τελευταία τρία χρόνια σε μεγάλο βαθμό και δεν είναι τα εκλογικά αποτελέσματα, υπενηχθήκατε κάτι προηγούμενα κύριε Τσίμα, που αυτά τα σβήνουν δίπλα, με τους τίτλους, τέμπη, πύλος και ε, οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις έτσι και υποκλοπή είναι βαρύτατα, όχι ίσο τα ίδια, δύο εξ αυτών είναι και στη δικαστική διερεύνηση, είναι βαρύτατα πλήγματα στο κράτος δικαίου, με συγχωρείτε, και έχει ευθύνε και η δικαιοσύνη στο ανώτατο δυνατό επίπεδο, διότι όταν θίγεται κυβέρνηση, πόσο μάλλον στο ανώτατο επίπεδο, μέσα από τέτοιες υποθέσεις, βρίσκουν τον τρόπο να δίνουν την εντύπωση, με προσεκτικός σε αυτά που λέω, ότι συμμετέχουν στη συγκάλυψη τεράστιων πληγμάτων του κράτους δικαίου. Δεν είναι πληρωμένοι όλοι αυτοί στην Ευρώπη που βγάλανε ό,τι βγάλανε για τη χώρα μας. χθε η Επίτροπος, η Αρμόδια Επίτροπος, είπε ότι για το ναυάγιο της πύλου η Frontex κατέθεσε πω τέσσερις φορές και ειδοποιήσει την ετοιμότητά της για αερο... Διασώσει και δεν απάντησε ποτέ το ελληνικό λιμενικό. Λάθη, λάθη. Επιχειρησιακά να εξεταστούν, να εξεταστούν. Πέρασε ένας, ε, χρόνος, ένα χρόνο, ενάμιση χρόνο, μιλάμε για 600 ανθρώπου. Για τα Τέμπη, γνωρίζουμε όλοι μα πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει σε εκκρεμότητα ένα ολόκληρο κίνημα, μια κίνηση, μια κοινωνική αντιπολίτευση που θέτει το ζήτημα να υπάρξει δικαιοσύνη με ταχύτητα. Και έρχομαι και κλείνω διότι το πάρα πολύ κοντά. Υπήρξα μέλο τη Εξεταστική Επιτροπή για τι Υποκλοπέ. Ήμουν ταυτόχρονα στη διάσκεψη των Προέδρων και ταυτόχρονα στη Θεσμόν και Διαφάνεια. Επί έξι μήνε. Με συγχωρείτε, ξέρετε πολύ καλά, επειδή είμαι και παλαιότερο στην ηλικία, <κοκλή> ότι έχω ζήσει κάθε μέρα τη μεταπολίτευση. Τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί. Τέτοια μεθόδευση για αποσιώπηση <και> τέτοια παρασυνταγματική λειτουργία για να φαίνονται όλα απόρριτα. Για να μην έρθει μπροσ, μπροστά μα η αλήθεια. Για να μην καλούνται αυτοί που έχουν τι εταιρείε. Για να μην αποκαλύπτεται ότι το ελληνικό κράτο δεν το ξέραμε καν αφού υποβάλαμε τα πορίσματα. ύστερα καθημερινέ εφημερίδε και όχι η ερευνητική δημοσιογραφία που παίξε τον πρώτο ρόλο α πούμε σε αυτή την υπόθεση, αλλά καθημερινέ εφημερίδε αποκάλυψαν ότι το ελληνικό κράτο είχε κάνει εμπορία, χρήση και ε, εμπορία, χρήση, έξοδο ας πούμε αυτή, και κτήση, κτήση, εμπορία και χρήση του πρέντατορ Είναι και τα τρία κακουργηματικά. Δεν το ξέραμε εμείς καθόλου, δηλαδή δεν είχαμε φτάσει ποτέ στο σημείο, λέγαμε μήπως υπήρχε καμία ε, υπεργολαβική σχέση με αυτή την υπόθεση που είχε συγκλονίσει όλη την Ευρώπη. Μήπως κάποιοι κακοί άνθρωποι... Τίποτα. Ήταν οι θύλακες προφανώς, μέσα στο ίδιο το σύστημα, στο καθεστώς. Από μπροστά μας πέρασαν οι που οι οποίοι λέγανε «Δεν μιλάμε στους βουλευτές, διότι έτσι μας έχουν πει υπάρχει τάδε νομολογία του τάδε». Ε, δε. Από μπροστά μας πολιτικά πρόσωπα τα πολιτικά πρόσωπα δεν εξετάστησαν ποτέ επί δύο χρόνια από την εισαγγελία του Αρίου Πάγου, ποτέ δεν έχει κληθεί κανένας να εξεταστεί για αυτό το τεράστιο σκάνδαλο που φτάνει μέχρι την κορυφή της κυβέρνηση και αφορούσε από τον αρχηγό Γεϊθά μέχρι να είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης χωρίς καμία αμφιβολία το τι συνέβη στη χώρα μας και δημιούργησε και ένα κλίμα ανασφάλειας απίστευτο. Συγκάλυψη τα πορίσματα, αν τα δείτε, το απόρριτο υποτίθεται πόρισμα το οποίο και από την πλειοψηφία, με συγχωρείτε κάνει το κόπο οποιοδήποτε να το δει. Δηλαδή, ε, σαν να μην περάσανε από μπροστά μας τίποτα. Περάσανε πρέσβεις, λειτουργοί, ε, ε, αξιωματούχοι. Όσους άφησαν να περάσουν. Μία πλειοψηφία έλεγε οι εξής τρεις, που έχουν τις εξής τρεις εταιρείες που το φέρνει αυτό δεν θα έρθουν είναι κάποιο στο εξωτερικό και θα πούμε στου δικηγόρου του να μα στείλουν μια απάντηση. Και με το στόμα ανοιχτό. Και εμεί και όσοι ασχολούνται. Και δημο, στη δημόσια σφαίρα, κλείνω αγαπητέ Παύλο, στη δημόσια σφαίρα τι μα λέγανε, δεν ασχολείται ο κόσμο με αυτά. Μωρή, ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι τώρα. Η ενέργεια ήταν τότε και η ρήτρα αναπροσαρμογή. Πώ το λέω. Α το μωρή τώρα και τα λοιπά. Και ύστερα, και γίνανε και τα τέμπη και τα άλλα, ήρθε το εκλογικό αποτέλεσμα. Εντάξει, Κλείνουν αυτό. Δεν γίνεται έτσι. Και να μιλάμε εξαπαλώνων απαλώνων ήχων περί δικαιοσύνη, περί δικαίου, περί κράτου δικαίου, περί θεσμικών αντιβάρων, περί θεσμικών ε, βημάτων που έχουν γίνει. Φέραν οι δύο ανεξάρτητε αρχέ τα πάντα. Ό,τι μπορέσανε. Δεν του έδινε το κράτο τη δυνατότητα να έχουν μητρό να καταγράφουν αυτά που εκ του συντάγματο έπρεπε να καταγράψουν. Τα πέσανε στο γκάλαθο ε, των αχρήστων κλείνω με το εξή. Ένας κατά τον νόμο, κατά το Σύνταγμα είχε δικαίωμα σε όλη αυτή τη δημόσια συζήτηση που έγινε τι είναι απόρριτο και τι δεν έγινε απόρριτο να άρει το απόρριτο. Αυτός ο οποίος ήταν πολιτικά προϊστάμενος για την ΑΕΠ. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργό, από ό,τι γνωρίζετε είχε αναλάβει πολιτικός προϊστάμενος για την ΑΕΠ. Ο νόμος του επέτρεπε σε αυτόν και μόνο να άρει το απόρριτο να μπορέσει να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση. Δεν έγινε. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ε, <laughs> αλλά ε, 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 δεν ήθελα θεωρητικά να μιλήσω για τη δημοκρατία. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά για την κοινωνική, για τις ελευθερίες ε, που αποκαταστάθηκαν κτλ. Αλλά πρέπει να ξέρουμε από εδώ και πέρα. Να είμαστε προσεκτικοί, να είμαστε όλοι μαζί για να μην επαναληφθούν τέτοια πλήγματα. Εννοείται ότι δεν σα διέκοπτα, δεν θα σα διέκοπτα. Ε, Βεβαίω υπάρχει τώρα ο κίνδυνο να απαχθεί όλη η συζήτηση αυτή που μα απομένει στο πάνελ σε αυτό το επίκαιρο θέμα. Ενώ εμεί έπρεπε να καλύψουμε τη διαχρονία των 50 χρόνων, αλλά ε, έτσι κυλάει η συζήτηση. Ε, δεν ότι θα μπαίναμε σε τέτοιο περιβάλλον συζήτηση. Ε, το οποίο αδικεί το θέμα, αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να φύγω από το περιβάλλον που δημιουργήθηκε και τώρα για να καταλήξω σε αυτά που θέλω να πω. Αυτού του είδους οι προσεγγίσεις, όπως αυτή που ακούσαμε τον κύριο Βουτσί, είναι αυτές οι οποίες αποτρέπουν να συζητήσουμε για τα πραγματικά ελλείμματα της δημοκρατίας, διότι γενικεύουν μερικότερα προβλήματα και τα καθιστούν συνολικότερα προβλήματα του πυρήνα της δημοκρατίας, έτσι ώστε να αφισβητείται η ίδια η δημοκρατία. Αυτό λοιπόν αποπροσανατολίζει οποιαδήποτε συζήτηση θα μπορούσε να γίνει για το πώ η δημοκρατία μα αναπτύχθηκε αυτά τα 50 χρόνια. Τι κατακτήσει έχει, τι ελλείμματα εμφανίζονται και πώ κυρίω η συζήτηση πρέπει να στραφεί και να είναι στραμμένη διαρκώ πώ τα ελλείμματα αυτά θα καλύπτονται θεσμικά. Εγώ δεν νομίζω ότι υπήρξε πιο αντιδημοκρατική βαθύτατα στον πυρήνα της δημοκρατίας αντιδημοκρατική δήλωση και παραδοχή από πρώην Πρωθυπουργό που είπε ότι η αποτυχία μας έγκυται στο ότι δεν ελέγξαμε τους αρμούς της εξουσίας. Δηλαδή ότι επιχειρήθηκε να γίνει ο έλεγχος των αρμών της εξουσίας και απέτυχε. Όπως επιχειρήθηκε να γίνει ο έλεγχος της δικαστικής εξουσίας και κυρίως ο έλεγχος των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η απόδειξη του ότι επιχειρήθηκε να γίνει ο έλεγχο ο ανεπίτρεπτο κατά το σύνταγμα των μέσων μαζική ενημέρωση είναι η καταδίκη κορυφαίου υπουργού τη κυβέρνηση με 13 0% για το πιο ατιμωτικό αδίκημα το οποίο υπάρχει για πολιτικό, που είναι η παράβαση καθήκοντο. Που σημαίνει δηλαδή ότι παρεύει τον όρκο σου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ατιμωτικό αδίκημα για πολιτικό από την παράβαση καθήκοντο. Λοιπόν, και αυτό καταδικάστηκε επειδή το δικαστήριο έκρινε το ανώτο ειδικό δικαστήριο με 13-0 ότι επιχείρησε να ελέγξει το βασικό θεμέλιο της δημοκρατίας που είναι η ανεξάρτητη λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Όπως είχαμε και δεύτερη καταδίκη υπουργού που έκανε τι αυτός ο, υπουργό που καταδικάστηκε επιχείρησε να στήσει τη μεγαλύτερη σκευωρία. Στα χρόνια τη μεταπολίτευση, που ήταν να στείλει στο δικαστήριο χωρί αποδείξει με ψευδομάρτυρε, πρώην πρωθυπουργού, υπουργού, πολιτικού αντιπάλου δηλαδή. Αυτή είναι η περίφημη σκευωρία Νοβάρτη. Αυτά συγκροτούν στην πράξη, με τη δικαστική βούλα πλέον, της αποδείξει ότι επιχειρήθηκε η δημοκρατία να τρυπήσει στον πυρήνα τη. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να ξέρω γιατί καταδικάστηκα. Εντάξει. Άρα, παρατηρούμε ότι όταν η συζήτηση με αφορμή το ψήφισμα του, συμβουλ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ήταν στο επίπεδο των κομματικών αντιπαραθέσεων και των πολιτικών σχηματισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στην Ελλάδα έχουμε κυβέρνηση Όρμπαν. Μάλιστα. Ο αρχαιότερος θεσμός στην Ευρώπη που είναι προορισμένος για την προστασία του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των ατομικών δικαιωμάτων είναι το Συμβούλιο τη Ευρώπη. Το οποίο δημιουργήθηκε το 1949 με, 47 χώρε, τώρα 46 λόγω του ότι απεβλήθη η Ρωσία. Μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Με την... αν λοιπόν αναφερόμαστε στου θεσμού, θα πρέπει κάποιο να εξηγήσει γιατί ο ανώτερο θεσμό τη Ευρώπη, αυτή τη στιγμή τη Ευρώπη, όχι τη Ευρωπαϊκή Ένωση, επιλέγει ω επικεφαλή του για τα επόμενα δύο χρόνια στην κοινοβουλευτική του συνέλευση ανώτατου θέλεγου του κόμματο που κυβερνά και το οποίο κατηγορείται κόμμα Όρμπαν. Πώς γίνεται αυτό. Πριν λίγους μήνες τώρα, η Ένωση των Συμβουλίων της Επικρατείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ανωτάτων Διοικητικών Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέλεξε ομόφωνα για την Προεδρία της Ένωσης της το Ελληνικό Συμβούλιο της Επικρατείας. Και την περασμένη εβδομάδα στο Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης Ανατέθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης να γραφτεί το κείμενο το οποίο αφορά το νέο νομοθετικό πλαίσιο που πρέπει να έχουν οι ευρωπαϊκές χώρες για την φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη. Προσέξτε το πιο ευαίσθητο θέμα στα ζητήματα δικαιοσύνης, η φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη, επελέγει η Ελλάδα, η χώρα Όρμπαν δηλαδή. Η χώρα Όρμπαν έχει ω επικεφαλής στο Συμβούλιο τη Ευρώπη Έλληνα βουλευτή του κυβερνώντο κόμματο. Το Ελληνικό Συμβούλιο τη Επικρατεία προεδρεύει στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια τη Επικρατεία τώρα. Και η Ελλάδα επιλέγεται να γράψει την καινούργια νομοθεσία για τη φιλική προ τα παιδιά δικαιοσύνη. Αυτή η αντιπαράθεση οδηγεί κάπου. Οδηγεί πού. Αυτό που είπε ο Κώστας νωρίτερα, ο Εάν θέλουμε να συζητήσουμε για τη δημοκρατία, οφείλουμε να συζητήσουμε για τι πραγματικέ τη ελλείψει με διάθεση ειλικρινή. Η Ελλάδα έχει ένα πάρα πολύ ισχυρό σύνταγμα από το 1974-1975, και ότι επαναλαμβάνω, οι συντελεστέ του ήταν που κουβαλούσαν την εμπειρία και τη δικτατορία και των εμφυλίων και των εκτροπών. Αυτοί ήταν που αποφάσισαν ότι μετά την τραγική εμπειρία τη δικτατορία έπρεπε η Ελλάδα να θεμελιωθεί πάνω ε, σε μια πραγματική δημοκρατία οι αναθεωρήσει που έγιναν και το 84, 84 Κώστα, δεν είναι, 80, 85, και το 2001, στο Σύνταγμα, να αναθεώρηση του 2001 είναι αυτή που έθεσε τις βάσεις για να αναρμονιστεί απολύτω η ευρωπαϊκή θέση της χώρας, για να μπορεί να παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, ήταν που έδωσαν στην Ελλάδα την πιο ισχυρή βάση για να οικοδομήσει τη δημοκρατία της. Και σε όλε αυτέ τι δεκαετίε δημιουργήθηκαν και ανεξάρτητε αρχέ, οι οποίε υπάρχουν, οι οποίε λειτουργούν, οι οποίε αποδίδουν. Εμφανίζονται προβλήματα κάποιε ώρε. Αλλά αντί να συζητάμε για τα προβλήματα που εμφανίζονται, αυτομάτω με το που εμφανίζεται ένα πρόβλημα, γενικεύουμε ως το, το γενικεύουμε ω ζήτημα δημοκρατία. Ε, δεν είναι. Δεν αντιλαμβάνεται ο κόσμο στην Ελλάδα, ό,τι και να λέμε εμεί, ότι η ελληνική δημοκρατία έχει πρόβλημα. Έχει κάποια προβλήματα που εμφανίζονται κατά καιρού ο κόσμο έτσι, έθεσε κάποια. Τα οποία είναι πολύ συγκεκριμένα και τα οποία πρέπει να τα συζητήσουμε. Αλλά δεν αφισβητεί κανένα ότι εδώ έχουμε μια υψηλή ποιότητα δημοκρατία, μια πολύ καλά θεμελιωμένη δημοκρατία. Γιατί αδικούμε μια πορεία 50 χρόνων και των Ελλήνων πολιτών και των πολιτικών συστημάτων. Γιατί οι αδυναμίε των πολιτικών συστημάτων, το γεγονό ότι κάποιοι επίορκοι πολιτικοί δεν στάθηκαν στο ύψο τη αποστολή του, πρέπει να γενικεύσει την μοφή προς τη δημοκρατία. Προχθές ο, ο Σαρκοζή καταδικάστηκε τελεσίδικα ο πρώην πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας σε ένα χρόνο φυλάκιση, εκ των οποίων έξι μήνες είναι με αναστολή και έξι μήνες με βραχιολάκι. Θα το παρακολουθούν με βραχιολάκι. Ο καγκελάριο της Γερμανίας, νομίζω, είναι υποδικαστική έρευνα ακόμα. Αυτό έχει δύο αναγνώσεις. Ο Κούρτς, κατα... καταδικάστηκε. Ο Σόλτς είναι, νομίζω, υποέρευνα ακόμα. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Αλλά διαβάζαμε πριν, μπορεί να έχει κλείσει η υπόθεσή του, δεν ξέρω. Όμω αυτό έχει δύο αναγνώσει. Αν δει ότι έχει καταδικαστεί ο πρώην πρόεδρο τη Γαλλική Δημοκρατία, λε, α, μα πάει η δημοκρατία. Το γεγονό ότι, όμω ότι ο πρώην πρόεδρο ελέγχθηκε και καταδικάστηκε σημαίνει ότι η δημοκρατία λειτουργεί, είναι η άλλη απάντηση. Και νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή απάντηση. Η σωστή απάντηση δεν είναι ότι ο, ο πρώην καγκελάριο τη Αυστρία καταδικάστηκε, είναι ότι η δημοκρατία λειτουργεί και τον οδήγησε να καταδικαστεί. Κατά συνέπεια, α δούμε με βάση αυτή την εμπειρία αν μπορούμε να διορθώσουμε και εμεί τα πράγματα προ την κατεύθυνση αυτή. Αυτή είναι η αποστολή μα. Δεν είναι τώρα εδώ να μπαίνουμε σε αντιπαραθέσει οι οποίε έχουν, εν πάση περιπτώσει, εξαντληθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, έχουν αντιμετωπιστεί ή είναι σε εξέλιξη η, η γενίκευση των, των, των μερικότερων προβλημάτων ω συνολικότερο πρόβλημα, νομίζω αδικεί και τη δημοκρατία και την πορεία τη και την προοπτική τη χώρα. Ευχαριστώ. Πολύ. Ε, η αλήθεια είναι, το λέω σε εσά, ότι τα τελευταία δέκα χρόνια τουλάχιστον το θέμα κράτος δικαίου έχει γίνει ένα πολιτικό επίδικο στην Ελλάδα. Είναι αντικείμενο πολιτικού διαλόγου, πολιτική αντιπαράθεση, έχει μπει με έναν τρόπο που δεν ήταν πριν. Άρα ήταν αναπόφευκτο ότι όποιο και να το έκανε την αρχή θα έμπαινε στην κουβέντα μα. Έτσι δεν είναι. Ε, δεν ξέρω αν ο Κώστα. Έχω δύο κουβέντε τα πω. Δεν να, πρόκειται να μπω σε αυτού του τύπου την αντιπαράθεση βαθιά, διότι. Ξέρετε τι έχω αντιληφθεί, ότι ο καθένα αυτή την εποχή, και είναι και αυτό μια παθογένεια του πολιτικού μα συστήματο, προσπαθεί να γράψει τη δική του εκδοχή για την ιστορία τη μεταπολίτευσης. Δηλαδή, είναι μια υποκειμενική στάση απέναντι στα γεγονότα. Αν ο Παπανδρέου, για παράδειγμα, ήταν μεγά λαϊκιστή και κατέστρεψε τη χώρα, ή αν ο Καραμαλή ήταν τόσο δεξιό που τελικά δεν κατάφερε να δώσει τίποτα, ή αν ο Σιμίτης ήταν από τη μια μεριά ή από την άλλη μεριά ή οποιοδήποτε άλλο. Εγώ απέφυγα από τον πειρασμό να μπω σε αυτή τη συζήτηση, γιατί αυτή η συζήτηση δεν έχει τελειωμό. Και κόμματα και αρχηγοί προσπαθούν να γράψουν την ιστορία με βάση και την προσωπική του διαδρομή. Το θεωρώ φυσιολογικό και σαν κάτι που τον ίδιο θα τον καλύπτει τον αρχηγό, α πούμε, τη περίοδου παραδείγματο χάρη 89. Ε, 2000, 1993. Είναι μια όψη της ιστορίας. Ας πούμε. Αν, αν, μπούμε σε αυτή την κουβέντα, δεν τελειώσει ποτέ. Είναι σαν να μεταφέρουμε εδώ μια αντιπαράθεση του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Εγώ δεν είμαι ουδέτερος απέναντι σε αυτά. Μπορεί να παραδέχουμε ότι δεν υπάρχει προφανώς κυβέρνηση όλμα στην Ελλάδα. Δημοκρατία έχουμε. Το ότι δεν λειτουργεί σωστά η δημοκρατία όμως, όλα αυτά που είπαμε προηγούμενα όλοι μας, έχουμε κάποιο δίκιο. Δεν είναι τυχαίο ότι η εκτελεστική εξουσία είναι παντοδύναμη και προσπαθεί να τα δικαιολογήσει όλα. Αν ήθελα εγώ να μπω σε αυτήν την αντιπαράθεση, τώρα θα έλεγα για παράδειγμα, για την 7-17 φταίει η πρώτη τετραετία που έγινε και δεν ολοκληρώθηκε ή η δεύτερη που επίσης δεν ολοκληρώθηκε και φτάσαμε στα τέμπη. Αν μπούμε σε αυτή την κουβέντα του συσχετισμού και της αντιπαράθεσης, δεν πρόκειται ποτέ να βρούμε κοινό μέτωπο διαλόγου για να λυθούν τα πραγματικά κενά που έχει η δημοκρατία μας και που πρέπει να καλυφθούν με μια καινούρια μακρόπνοη συνταγματική αναθεώρηση που θα τη συνδέσει με τις γεωπολιτικές εξέλιξεις, με την εξέλιξη της Ευρώπης, με τα καινούργια θέματα της κλιματικής αλλαγής, με τα δικαιώματα, γιατί από τη μια κατηγορούμε το δικαιωματισμό, αλλά είναι λειψά τα δικαιώματα που αφορούν τη ζωή των ανθρώπων στην, μέσα στο Σύνταγμα θα πάμε σε μια τέτοια λογική, να ανοίξουμε τη βεντάλια των θεμάτων και να δείξει το πολιτικό σύστημα ότι θέλει να υπερβεί τον εαυτό του. Αν δεν τον υπερβεί, θα συνεχίσει η κρίση αντιπροσώπευση. Και όλο ένα λιγότερο θα πάνε να ψηφίζουν. Γιατί δεν θα καλύπτονται πια από τι διαφορετικέ εκδοχέ ιστορία που το κάθε κόμμα περιγράφει για τον εαυτό του. Και το λέει ένα άνθρωπο που το κόμμα του έστειλε και μερικού στα δικαστήρια δικά του στελέχη, που έκανε νόμου για τη διαφάνεια, που έκανε πολλέ θεσμικέ αλλαγέ, τι περισσότερε στη μεταπολίτευση, που μετά την πραγματικά τεράστια συμβολή του Κωνσταντίνου Καραμαλή πήρε μια κοινωνία και την έφερε στο προσκήνιο και τη έδωσε, της έδωσε ψωμί να φάει και, και αν θέλετε και μια κινητικότητα και μια δυνατότητα και ένα κοινωνικό κράτο και μια διαδικασία και μια ενότητα. Τα έφερε αυτά εκείνη η περίοδο. Δεν μπορώ εγώ να δεχτώ ότι είναι ισοπεδωμένα τα πράγματα. Ότι το, η του 80 ήταν ο λαϊκισμός η δεκαετία του 90 ήταν ο εξυγχρονισμό, αλλά από την άλλη μεριά ήταν, ξέρω εγώ, και, τη, και φτάσαμε στη χρεοκοπία που φτάσαμε μετά. Γιατί έπρεπε το 2004 εκεί να, σταματήσουν και να πούμε εδώ, κατακτήσαμε. Μεγάλα βήματα. Έχουμε μια ισχυρή δημοκρατία, έγινε, έγινε έτσι. Έπρεπε να την αλλάξουμε. Αλλά η κομματική αντιπαράθεση δεν μα άφησε. Αυτό είναι το ερώτημα. Και υπάρχει και η κρίση αντιπροσώπευση. Γι' αυτό και ο κόσμο λέει, τι να πιστέψω, τι να πιστέψω ο νέο άνθρωπο. Και πρέπει να πω ότι νιώθω περήφανο από αυτή τη, την, την δημοσκόπηση που, που, έφερε το πρωί εδώ ο Παπαγελά. Γιατί αυτή η δημοσκόπηση δείχνει ότι έχει ιστορική μνήμη αυτό ο λαό και μπορεί αναλόγω να κρίνει περιόδου και ηγεσίε κλπ. Αλλά δεν είναι το θέμα μα αυτό. Είναι μπορούμε να κάνουμε ένα άλμα μπροστά, να υπερβούμε αυτή την παθογένεια που έχουμε, που έχουμε φτάσει να έχουμε. Για να μην φτάσουμε σε αυτού του τύπου αντιπαραθέσει. Αυτό είναι το θέμα μα. Προφανώ η κυβέρνηση έχει τεράστιε ευθύνε και για τι αδυναμίε του κράτου δικαίου, και τον τρόπο τις αρχές, για τον τρόπο που χειρίζεται τι ενοξάρτητε αρχέ, για τον τρόπο που αποσιόπισε τα σκάνδαλα που γίνανε, όλα αυτά. Αλλά και οι άλλοι έχουν επιχειρήματα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι εκεί το θέμα μα τώρα να βάλουμε σε μια ζυγαριά τα επιχειρήματα. Α δούμε τι είναι αυτό που μπορεί να μα ενώσει για το αύριο. Και τη πολιτική και τη κοινωνία. Ο λόγο πίσω σε εσά τώρα πρέπει να, ε... Προσαρμοστείτε στο ότι μα μένουν 20 λεπτά. Και συνεπώς να κάνετε ναι. τα σχόλιά σα ή ε, ενδεχομένω να κάνουμε ένα γύρο για να πάρουμε άλλη μια γρήγορη αντίδραση από του ε, τρει εκπροσώπου τους. 20 λεπτά. Α? 20, 20 λεπτά, λεπτά συνολικά. Ναι. Κάντε τα ό,τι θέλετε. Εγώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση που βεβαίω όπω σα είπα και πριν η ατζέντα έφυγε τελείω. Ε, πήγε αλλού, αλλά οκ, okay, δεν πειράζει. Ε, η μία παρατήρηση που έκανα πριν ήταν ε, το πώς ε, για την αυτοκρατική του πολιτικού συστήματος που πάντα με μετυπωσιάζει και η οποία όμως δεν έχει διατάφτα. Ε, η δεύτερη παρατήρηση που προκύπτει και από αυτά που είπαμε πριν, ε, που ακούστηκαν πριν, είναι ότι ε, αναπαράγεται και σε αυτό το χώρο μία πολιτική αντιπαράθεση, ε, η οποία στη δική μου, στο δικό μου μυαλό παραμένει πολύ επιφανειακή όχι διότι δεν θέτει προβλήματα, αλλά διότι βλέπει μόνο την επιφάνεια των προβλημάτων. Ε, η αντιπαράθεση πάντα είναι ποιο το έχει κάνει καλύτερα ή χειρότερα. Το οποίο έχει τη σημασία του στο πολιτικό παιχνίδι. Εάν όμως θέλουμε να πάμε μπροστά, να κάνουμε και κάτι παραπάνω, είναι να καταλάβουμε πώς λειτουργεί όλος ο μηχανισμός. Δεν είναι μόνο το επάνω. Έτσι. Δεν είναι μόνο η πολιτική, δεν είναι μόνο η υπουργή, είναι και όλος ο μηχανισμός από εκεί και κάτω. Προσγειώνω λοιπόν την συζήτηση λίγο σε πιο ρουτινιάρικα θέματα ε, για τον μηχανισμό της διοίκησης. Ο κ. Καθολίδης ανέφερε προηγουμένως διάφορες ιδέες, ε, αλλά το ζήτημα είναι ασχολείται πραγματικά το πολιτικό σύστημα με το να φτιάξει αυτό το μηχανισμό ή παραμένει σε αυτή την πόλωση του ποιος το κάνει καλύτερα και ένα ράβι ξανακάνοντας αυτά που κάναμε πριν, άρα μη χτίζοντας ποτέ. Αυτό έχει συνέπειες και στην ποιότητα της νομοθεσίας και στην ποιότητα της λειτουργίας της διοίκηση και στην αντίληψη των υπαλλήλων για το πώς λειτουργούν μέσα στη διοίκηση και πάει λέγοντας. Άρα πώς πρέπει λίγο να ξεφύγουμε πέραν των, όλα, των άλλων λόγων, να ξεφύγουμε από αυτή την αντιπαράθεση για να δούμε πραγματικά από εκεί και κάτω τι γίνεται. Αυτό το αγνοούμε. Και αυτό απλά ακολουθεί τη δική του πορεία, χωρίς ποτέ να βελτιώνεται. Ε, θα κάνω και μία μετάβαση και στην τελευταία ε, ενότητα που είχαμε σκεφτεί, για να, να δω ότι βγαίνει. Εγώ θα, εγώ θα το θίξω παρατάφτα. τα Λοιπόν, ακούστε. Ε, θα ξεκινήσω με μία αντίδραση που ξεκι... παίρνει και από την κυρία Σπανού μία μελαγχολική φοβάμαι διαπίστωση ότι δεν υπάρχει ουδής αμφισβητή ότι στα τελευταία 50 χρόνια εμπεδόθηκε και λειτουργεί η, καλή, η πιο αυθεντική δημοκρατία που είχε ποτέ η Ελλάδα. Και αυτό είναι το κεκτημένο. Όλοι είτε εμέσως είτε αμέσως ανήγηραν θέματα προβλημάτων στη λειτουργία αυτής της δημοκρατίας. Ωραία. Προφανώς. Ε, μιλάμε για την πιο ευθεντική. Δεν είναι τίποτα στατικό. Η φιλελεύθερη δημοκρατία από τη φύση της είναι μια, έχει μια ανοιχτή λογική και επεκτείνει ολοένα και περισσότερο τους ορίζοντές της και παρέχει ολοένα και περισσότερα δικαιώματα στα μέλη της και άρα κατόπιν εξορισμού θα βρεθούμε προ πολλών νέων προκλήσεων και νέων προβλημάτων. Λοιπόν, για μένα η μελαγχολική διαπίστωση είναι ότι δεν εστιαζόμαστε επαρκώς αφενός στο κεκτημένο, έχουν υπάρξει στην τελευταία δεκαπενταετία αρκετές συζητήσεις ότι εξαντλήθηκε η μεταπολίτευση, ξεφτυλίστηκε η δημοκρατία. Δεν είναι αυτό. Είναι δεδομένο ότι έχουμε δημοκρατία και πρέπει να εστιαστούμε στο ποια είναι τα ελλείμματά της. Και τα ελλείμματά της και οι τρεις ομιλητές τα ανέδειξαν ο καθένα με τον τρόπο του. Αναδεικνύοντα τα, ομολογούν, προσυπογράφουν δικαιώνουν την άποψη ότι ναι, έχουμε ελλείμματα. Δεν υπάρχει καμία δημοκρατία η οποία δεν έχει ελλείμματα. Το θέμα, η λογική είναι πώς να συζητήσουμε όχι ποια είναι τα προβλήματα, είναι πώς μπορούμε να τα υπερβούμε. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε, πώς μπορούμε να ανεβάσουμε τον πύχη των προσδοκίων και εκεί είναι που εντοπίζονται, αν θέλετε, πολύ περισσότερο τα προβλήματα και σε επίπεδο πολιτικής εγκυρίας και σε επίπεδο της κοινωνίας, ότι δεν έχουμε ακόμα επαρκώς εμπεδώσει και ενσωματώσει εκείνα τα κριτήρια βάσει των οποίων μπορούμε να κρίνουμε πώς μπορούμε να ανεβάσουμε τον πύχη. Και παρόλο ότι κούνησε το κεφάλι του αποτρεπτικά ο, ο φίλος ο Παύλος, θα σας πω εγώ αυτό που ήταν ο τρίτος άξονας, τον οποίο δεν έχουμε χρόνο να συζητήσουμε. Και αφορά στη διαχρονία των 50 ετών το ερώτημα Ποιο είναι το αξιακό σύστημα της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας. Ποιο είναι, θέλετε, το αξιακό σύστημα της μεταπολίτευσης. Τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι από αυτά τα οποία άκουσαμε από τους συνομιλητές μας έχουμε μια αέναη επανάληψη μιας λογικής άρα αξιακού συστήματος συγκαθαρά συγκρουσιακής. Είναι μια λογική, την οποία οι οικονομολόγοι τη λένε λογική μηδενικού αθρίσματο. Δηλαδή, εγώ κερδίζω, εσύ χάνει. Αντί να είναι η λογική του θετικού αθρίσματο, πώ μπορούμε και οι δύο να κερδίσουμε, έστω και να κερδίσουμε το μάξιμον το οποίο επιθυμεί ο καθένα. Αυτό για μένα είναι το κυρίαρχο αξιακό σύστημα τη μεταπολίτευση και τη ελληνική κοινωνία γενικότερα. Και είναι κάτι το οποίο διατρέχει και τι συζητήσει τη πολιτική ζωή, και τη λειτουργία των θεσμών. Και άρα αποτελεί ένα από τα κεφαλαιόδη ελλείμματα μια δημοκρατία, η οποία έχει καταφέρει να κάνει πάρα πολλά μεγάλα άλματα, αλλά δεν έχει επιλύσει αυτά. Ε, είμαστε, δεν ξέρω αν είμαστε η μόνη χώρα, αλλά είμαστε από τι 27 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω 25 έχουν με ένα ή άλλο τρόπο κάποιο είδου συμπράξει στο επίπεδο του πολιτικού, το πολιτικό. Είτε συζητάμε για κυβερνήσεις συνεργασίας είτε μιλάμε για ανάλογου ε, τύπου φαινόμενα. Ε, σας λέω ένα εντυπωσιακό παράδειγμα της εφαρμογής της θετικής προσέγγισης που αφορά την παιδεία. Για μένα είναι το κεφαλεόδεσ πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η δημοκρατία μας και η κοινωνία μας. Το 1975 η Φινλανδία και η Ιρλανδία ήταν δύο φτωχέ και υπανάπτυκτε χώρε. Και στι δύο ελήφθη μια πολιτική απόφαση η οποία τηρήθηκε, γιατί εκείνη είναι το κρίσιμο στοιχείο, να εξεραθεί τη πολιτικής διαπάλης η εκπαίδευση. Μετά από 15 χρόνια πετούσε και η μία χώρα και η άλλη. Η Φινλανδία κατά εξοχή έχει ένα σύστημα εκπαιδευτικό το οποίο είναι διεθνές υπόδειγμα. Η έλλειψη λοιπόν μια τέτοια λογική, αν θέλετε, θετικού αθρίσματο στο αξιακό σύστημα τη μεταπολίτευση για μένα είναι το μείζον έλλειμμα και το ζητούμενο. Δεν έχουμε τον χρόνο να συζητήσουμε, όμω ήθελα να το καταθέσω, διότι είμαι κι εγώ οπαδό τη άποψη ότι είναι η μεταπολίτευση το μεγαλύτερο επίτευγμα πολιτικά στην ιστορία μας από μιας δημοκρατίας, αλλά είμαι και έντονα ενάντια στην άποψη του ότι όλα δεν πάνε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Άρα, αν το μοτίβο της συζήτησης είναι ότι αυτά τα 50 χρόνια είναι η απόδειξη μιας αυθεντική και ανθεκτική δημοκρατία ω προ τη λειτουργία των θεσμών τη, που άντεξαν τη μεγάλη δοκιμασία τη χρεοκοπία, το συμφωνήσατε όλοι, ε, αναζητούμε τα ελαττώματά τη, τι αδυναμίε τη. Μία δυναμία που νομίζω ότι προκύπτει από τη συζήτηση είναι η διαρκή προβληματική σχέση τη εξουσία με τα αντίβαρά τη, τη εκτελεστική εξουσία με τα αντίβαρά τη, που δεν είναι ποτέ λειμένο, είναι πάντα προ κατάκτηση. Έχουμε ε, ε, κατακτήσεις και οπισθοδρομήσεις Νομίζω ότι το παράδειγμα που έφερε ο κ. Κανταλίδης από το ΑΣΕΠ, που το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά, το ΑΣΕΠ μέσα στον πρώτο χρόνο μετά την ομοθέτησή του εκείνο το ένα απόγευμα, ε, 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 τροποποιήθηκε ε, στη Βουλή, την ίδια τη Βουλή που το είχε καθιερώσει, νομίζω 52 φορέ. Δηλαδή στο τείχο. Ναι, και ο Πεπονής δεν εξελέγει. Άνοιξαν 52 τρύπε στο ΑΣΕΠ, γιατί το ΑΣΕΠ ήταν ένα αντίβαρο με τον τρόπο εξουσία. Άρα, ένα πρόβλημα είναι αυτό. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι, εγώ συμφωνώ αυτό που είπε ο κ. Διαμαντούρο, ένα θέμα αυτό, ότι η κουλτούρα του πολιτικού συστήματο, του ελληνικού, που από αυτή την άποψη διαφέρει από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά, είναι ότι η πολιτική είναι ένα zero sum game, ένα παίγνιο μηδονικού αθροίσματο, όπου οι συνενέσει είναι η μεγαλύτερη αμαρτία που μπορεί να κάνει, η μεγαλύτερη καταδίκη που μπορεί να ε, υποστεί ω κόμμα και συνεπώ την αποφεύγεις όπω ο διάγορο στο Λιβάνι. Αυτό σε ένα πολύ ωραίο άρθρο του Τόμα Φρίντμαν το έχει ονοβάσει, ονομάσει, Middle East Politics. το... Έχω λεπτό κάτι, σε παρακαλώ yeah. πάρα πολύ. Ε, παρόν των όλων ημών και ιδίω παρουσών των κυριών, σα υπενθυμίζω ότι η λέξη συμβιβασμό είναι βρώμικη λέξη στην ελληνική γλώσσα. Ο ασυμβίβαστο είναι άντρα και μάγκα. Αυτό λέει πολλά για τον τρόπο τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και την περιμένουσα ατμόσφαιρα. Mm. Εντάξει, είμαστε όλοι κύριοι. Έχουμε και μία κυρία εδώ πέρα που μπορεί να μα επικρίνει. Λοιπόν, και ένα έχετε... τελευταίο. Με συγχωρείτε, ένα τελευταίο. Το οποίο επίση είναι. Πολλοί κόσμοι είπε με σχετική ικανοποίηση ότι άνταξε η δημοκρατία μα. Εγώ το δέχομαι απόλυτα. Το ερώτημα είναι, αυτή είναι η προσδοκία μα. Απλώ η αντοχή ή να ανεβάσουμε τον πύχη και να έχουμε ποιοτική βελτίωση δεχόμενοι, δεχόμενοι ακριβώς τους περιορισμούς που έχουν οι ανεξάρτητες αρχές και εκκληστική εκκλησία. Για μένα εκείνη η μεγάλη πρόκληση. Εντάξει. 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 η αντοχή βέβαια αφορούσε την δοκιμασία της χρεοκοπίας και εκεί δεν ήταν αυτονόητο ότι θα αντέχε. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, έχετε... Αν μα δώσει η Μαργαρίτα 30 δευτερόλεπτα παραπάνω από το χρόνο μα, έχετε τρία λεπτά ο καθένα αυστηρά να πείτε μια τελευταία λέξη. Προφανώ ε, προφανώς συμφωνώ απολύτως και στην ανάγκη συνενέσεων και στην ανάγκη συμβιβασμών και όλοι έχουμε δώσει τις εξετάσεις μας. Δεν είναι αυτός που ρητορεύει για αυτά, αλλά αυτός ο οποίος το έχει προσπαθήσει. Εγώ θυμάμαι παραγματος χάρη ότι και οι έξι και οι πέντε ανεξάρτητες αρχές κατά το Σύνταγμα με πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων, όχι τριών πέμπτων που είναι τώρα κακός κατά τη γνώμη, δεν παίζει ρόλο μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος, έγινε ίσω κατά τύχη, κατά τη θητεία μου. Ε, και μέσα από συνενέσει, συμβιβασμού κτλ. Μην παίζουμε λοιπόν με τι λέξει. Η τυπική δημοκρατία yeah. <coughs> έχει εφαρμοστεί κατά άψογο τρόπο και αυτό είναι καλό. Δεν το λέω το τυπική με την έννοια της απαξίωσης. Γίνανε 13 βουλευτικές εκλογές, 8 ευρωβουλευτικές και 2 δημοψηφίσματα χωρίς να υπάρξει ούτε μία ένσταση επί του αποτελέσματος σε 50 χρόνια. Είναι καλό πράγμα αυτό. Πολύ καλό πράγμα. Πέραν αυτού γίνεται η συζήτηση λοιπόν και τίθενται κάποια ζητήματα για το βάθεμα της δημοκρατίας, για τα δικαιώματα, για τη σχέση μας με την Ευρώπη και με τους θεσμούς είστε εδώ κορυφαίοι έτσι, από το ΕΣΔΑ, από τις συμβάσεις κτλ. Δεν μπορούμε να είμαστε Ευρώπη, να μένουμε Ευρώπη ε, κατά παραγγελία ή <laughs> επιμέρους, πρέπει να είμαστε σαφείς ότι θα διαλεγόμαστε και θα πειθαρχούμε όπου χρειάζεται ή θα συνηγορούμε σε ζητήματα που τίθενται από τις συμβάσεις και από τα καταξιωμένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι είναι κάποιοι τύποι, ας πούμε, οι οποίοι δεν έχουν καλή ενημέρωση, γι' αυτό μας λένε μερικά πράγματα, δεν είναι σωστό. Τελευταία, έτσι, ε, σημείωση η δημοκρατία από εκεί και πέρα είναι ζήτημα προς κατάκτηση καθημερινά. Προκύπτει μέσα από συνθέσεις, από συγκρούσεις, από αντιπαραθέσεις. Είναι παρόν ως ζήτημα σε όλα τα θέματα που συζητάμε. Θέλετε να συζητήσουμε, ρητορικά το λέω, για την ψηφιακή δημοκρατία, η ψηφιακή μετάβαση θέτει ζητήματα δημοκρατίας. Η κλιματική αλλαγή και αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης σε τη ζητήματα, το νέο παραγωγικό μοντέλο, οι κοινωνικές κατακτήσεις, τα εργασιακά δικαιώματα. Άρα, ε, αυτό είναι κάτι προς κατάκτηση. Καθένας έχει το δικαίωμα να έχει την άποψή του. Εγώ προσωπικά μίλησα με στοιχεία και ήθελα να κλείσω με αυτό, διότι είναι πάρα πολύ επίκαιρο, απλώς μια λέξη. Η δημοκρατία στη χώρα μας ως προς το κράτος δικαίου έχει υποστεί πλήγματα που δεν θα ήθελα να φανούν ότι δεν είναι ανατάξιμα. Υπάρχει καιρό μπροστά και για τη δικαιοσύνη και για την κυβέρνηση στα κορυφαία αυτά ζητήματα να δώσει τις απαντήσεις που πρέπει. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι γίνεται πάντα μια παρεξήγηση όταν γίνεται αναφορά στο πολιτικό σύστημα Σιλίβδιν και στο πολιτικό σύστημα αποδίδουμε διάφορα δεν υπάρχει ενιαίο πολιτικό σύστημα. Υπάρχουν κόμματα. Και επίσης, και τα κόμματα τα οποία κυβερνούν, δεν είναι ένα πράγμα. Παράδειγμα, αυτό που είπατε πριν. Ο, στην κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου, Ανδρέα Παπανδρέου, υπάρχει ο Πεπονής, ο οποίος φέρνει το νόμο για το ΑΣΕΠ, που πήρε τον αριθμό 290 στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματο γίνεται χαλασμό κυρίου. Επειδή όμω ο Ανδρέας ω ισχυρό ηγέτη το στηρίζει, ο νόμος αυτό ψηφίζεται και το ΑΣΕΠ εδώ και 30 χρόνια υπάρχει. Και είναι μια τεράστια κατάκτηση γιατί αυτή είναι η μεγάλη τομή στο, στη διαδρομή του πολιτικού συστήματο εν γέννη. Είναι η αποκοπή του κόμματο από το κράτο. Σε ένα τεράστιο βαθμό με την έννοια της πελατειακής σχέσης. Την ίδια χρονιά, ο Στέλιος Παπαθεμελής φέρνει και ψηφίζει δύο νόμους για την είσοδο στην αστυνομία μέσω των πανελληνίων εξετάσεων και το ίδιο στην πυροσβεστική. Νωρίτερα, έχει νομοθετηθεί η είσοδος στις σχολές των αξιωματικών, ευελπίδων, αεροπορίας κτλ. πάλι μέσω πανελληνίων. Αυτά είναι σε σχέση με την επικρατούσα μέχρι τότε... Ε αντίληψη και πρακτική, είναι, είναι κολοσσίες τομές. Είναι διαρκής αποκοπή του, του κόμματος από την χρήση του κράτους. Κολοσσίες. Άρα λοιπόν, τα βήματα γίνονται μέσα όχι μόνο από συγκρούσεις αντιπάλων κομμάτων, γίνονται μέσα από συγκρούσεις στο εσωτερικό των κομμάτων. Ανάμεσα σε αυτούς που πιστεύουν σε βήματα πρόοδου και σε εκείνους που μένουν κολλημένοι στο παρελθόν. Τα στοιχεία, τα απολογιστικά της οικονομίας μας δείχνουν ότι η μεγάλη συμβολή στη χρεοκοπία έχει... Ναι, θα τα θα τελειώσω. Θα τελ... Οφείλονται στο ασφαλιστικό. Ο Γιαννίτσης το προσπαθεί, το Πασόκ το υπονομεύει. Από τότε μέχρι τη χρεοκοπία, Πληρώσαμε 212 δισεκατομμύρια ευρώ για να συντηρούμε αυτό το χρεοκοπημένο ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο τελικά μα χρεοκόπησε. Τι δείχνει αυτό? Πάλι η τρομακτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε ένα κόμμα το οποίο προσπαθεί να κάνει κάτι. Επομένω, έτσι προχωράμε. Προχωράμε με μία διαρκή αντιπαράθεση των πολιτικών σχηματισμών μεταξύ του, των πολιτικών σχηματισμών με ισχυρέ κοινωνικέ αντιδράσει και των πολιτικών σχηματισμών στο εσωτερικό του. Αλλά προχωράμε. Αυτό έχει σημασία. Προχωράμε. Νομίζω ότι από το τέλος έτσι της συζήτησης θέλω να πω μια κουβέντα γενικότερη για το θέμα της δημοκρατίας γιατί δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Η δυτική δημοκρατία δεν είναι στα καλύτερά της. Γι' αυτό και αναπτύσσονται κινήματα τα οποία την αμφισβητούν στην πράξη η δυτική δημοκρατία κατάντησε να είναι μια ποσοτική δημοκρατία. Δεν σημαίνει ότι είναι το άθροισμα ή οι κάθε φορά που έχουν δίκιο. Για παράδειγμα, όταν γινόταν η κοινωνική επανάσταση το 1982-83 στο οικογενειακό δίκαιο, η, κοινωνία, η μεγάλη πλειοψηφία τη κοινωνία ήταν απέναντι. Αλλά υπήρχε ένα κόμμα που είχε τη θέληση και ένα αρχηγό να το περάσει αυτό. Ξέρετε, το πρόβλημα είναι και πρόβλημα αντιπροσώπευση ευρύτερα. Δεν συμμετέχει ο κόσμο. Ψάχνουμε σωτήρε, ηγέτε, οι οποίοι έχουν και αδιαμεσολάβη την πια σχέση, και εμεί το κάναμε πρώτοι, με τον λαό, και οι οποίοι καθοδηγούν τα πράγματα εκεί που πιστεύουν φωτισμένα ότι θα τα πάνε. Λείψαν τα συλλογικά υποκείμενα. Λείψαν δηλαδή τα κόμματα, τα οποία έπαιζαν, είναι σε παρακμή το κομματικό φαινόμενο. Και πρέπει στι καινούργιε συνθήκε, με τι τεχνολογίε, με όλα αυτά, με όλα όσα συμβαίνουν σήμερα, στην εποχή μετά, να δούμε τα κόμματα τι ρόλο θα παίξουν και τι μορφή θα πάρουν. Κανεί δεν ασχολείται όμω με αυτά τα βαθιά θέματα που απαιτούν μεγάλε αλλαγέ. Θέλουμε τα σύγχρονα, τα εφήμερα, τα γρήγορα, να τα αλλάξουμε, να τα φτιάξουμε, να πάρουμε την κυβέρνηση. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να ξαναστηθεί η πολιτική στα πόδια τη και να αποκτήσει το οξυγόνο που θα φέρει τον κόσμο ξανά να ενδιαφέρεται για την πορεία των δικών του προβλημάτων και την πορεία του τόπου του. Αυτό νομίζω εκεί πρέπει να ενταχθεί και μια ευρύτερη συζήτηση που πρέπει να γίνει για την συνταγματική αναθεώρηση που απαιτείται σε αυτή τη φάση και να δώσουμε πραγματικά με το MES και με, με ρηξικέλευτο τρόπο να δώσουμε λύσεις σε αυτά τα κενά που εμφανίζει η δημοκρατία μας. Που κατά τα άλλα είναι ισχυρή στα πλαίσια μιας δημοκρατίας που βρίσκεται σε κρίση παγκοσμίω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να πει η κυρία Σπανού την τελευταία λέξη. Για ένα λεπτό. Για να επαναφέρω λίγο το κλίμα της Ματαπολίτευσης των 50 χρόνων. Ε, το Διατάφτα, ναι, είναι μια ισχυρή δημοκρατία με όλες τις περιπέτειες, ισχυρότερη από την προηγούμενη της φάση. Υπάρχουν πολλά ακόμα να γίνουν. Και σίγουρα η, το, το μείζον είναι να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και να αναμορφώσουμε τους θεσμούς σε μια λογική εμπιστοσύνης. Έτσι, αυτό. Ευχαριστούμε πολύ τους διοργανωτές για την πρόσκληση για την τιμή και την και εσάς για την προσοχή σας.